αφήσετε κανένα να απεκείς στην εκκλησία, είναι το Πετραχίλιν και ο Χοένια, τα λείψα. Να μείνει ένας εκεί όμως. Όχι εσύ, εσύ να συντονίζεις, να στείλεις κανένα σαν τον Πάτερ Τούτο. Έτσι. Φίβολα σου πω γιατί. Εσύ είναι καλύτερα να πάρεις να κάτσεις από εκεί στον ναό. Σε δύο που να έρθει. Πανιερότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Μέσα σε αυτήν την εφρόσινη περίοδο που μας χαρίζει αυτόν τον Χριστός Ανέστη που λέμε και ξαναλέμε και δεν το χορταίνουμε, ήρθενε φέτος η μεγάλη χαρά του εορτασμού, του πρώτου επίσημου εορτασμού του Αγίου Ευμενίου, του νέου του Σαριδάκη. Τονίζουμε τη λέξη επίσημος εορτασμός, διότι όπως θα θυμάστε, πέρσι τέτοια μέρα τελέσαμε τα θυρανίξια του παρεκκλησίου μας του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού την ημέρα της κοιμήσεως του Αγίου Ευμενίου και νιώθοντας τη βεβαιότητα και την πεποίθηση ότι είναι απλά θέμα διαδικασιών η αγιοκατάταξή των Ποντοικουμενικών Πατριαρχείων, με την ευλογία και υποτροπή του Μητροπολίτη μας τον εορτάσαμε από πέρσι. 14 Απριλίου ήρθε η μεγάλη είδηση και η μεγάλη χαρά σε όλους μας με κοδωνοκρουσίες για την αγιοκατάταξή του. Αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή να πω είναι ένα μεγάλο δόξαση ο Θεός. Το δοξάζουμε και τον ευχαριστούμε γιατί μέσα από τους Αγίους του φανερώνει και αποκαλύπτει πάλιν και πολλάκις την αλήθεια της Αναστάσεως. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας δεν είναι τίποτε άλλο από μάρτυρες της νίκης του θανάτου που δίνουν τη βεβαιότητα της αιώνιας ζωής και δίνουν και τη βεβαιότητα της αλήθειας και της γνησιότητας της δικής μας πίστης μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και την αξία που έχει κάποιος να ζει και να αγωνίζεται μέσα σε αυτήν, την Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν μπορεί να είναι ψεύτικη αυτή η Εκκλησία που γεννά Αγίους, που μυροβλίζουν, που ευωδιάζουν και θαυματουργούν. Πέρα από τις ευχαριστίες προς τον Τριαδικό Θεό, πρέπει και οφείλουμε όλοι μας να ευχαριστήσουμε τον Πανιερότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Νεόφυτον, ο οποίος με τις δικές του προτροπές φανέρωσε σε μας όλους αυτούς τους μεγάλους Αγίους με τη δική του ποιμαντική ευθύνη για την πνευματική προκοπή όλων εμάς. Αρκεί να αναλογιστεί κανένας ότι πριν από 4-5 χρόνια οι περισσότεροι από εμάς δεν ξέραμε τον Άγιο Νικηφόρο και τον Άγιο Ευμένιο. Και αυτός ο χώρος εδώ δεν ήταν παρά ένας χώρος που ήταν απλά ένα πολυδύναμο κέντρο, ένα γυροκομείο, στο οποίο ζούσαν μέσα άνθρωποι πονεμένοι, πολλές φορές χωρίς παρηγοριά. Και τώρα γίνεται ένας χώρος που συγκεντρώνονται άνθρωποι γεμάτοι χαράν και ελπίδαν Αναστάσεως. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας εγνώρισαν αυτούς τους Αγίους, αλλά κυρίως διότι έχει μεταφράσει τους τρόπους τους, τις συμπεριφορές τους, τη ζωή τους μέσα στη δική μας ζωή. Μας έχει διδάξει δηλαδή και μας διδάσκει το πώς αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να γίνονται εμπνευστές στις δικής μας ζωής και πρότυπα και εμείς μιμητές τους για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε σωστή τιμή προς αυτούς. Βέβαια ο λόγος του Μητροπολίτη μας
είναι ιδιαίτερα ισχυρός και δυνατός, όχι μόνο λόγω της ευλοτίας που του χάρισε ο Θεός το ταλέντον αυτών, αλλά και διότι έχει ζήσει κοντά σε αυτούς τους Αγίους ανθρώπους, τους Αγίους Γέροντες. Δεν είναι ένας λόγος θεωρητικός, αφηρημένος, επαναλαμβανόμενος, αλλά είναι ένας λόγος εμπειρικός. Μας μεταφέρει αυτά τα οποία έζησε και γι' αυτό γίνονται τόσο πολύ πιστευτά και θαυμάζουμε, και απόψε είμαστε εδώ με πολύ λαχτάρα για να ακούσουμε τον λόγο του. Και θεωρήσαμε ότι αυτός είναι και ο καλύτερος τρόπος να ολοκληρώσουμε αυτές τις τριήμερες εκδηλώσεις για τον πρώτο επίσημο εορτασμό του Αγίου Ευμενίου. Πριν σας δώσουμε τον λόγο, πανηρώτατε, απλά θα ήθελα τελειώνοντας να ευχαριστήσω όλους εσάς που έχετε τιμήσει με την παρουσία σας όλες αυτές τις λατρευτικές εκδηλώσεις που ξεκίνησαν από το Σάββατο, την Κυριακή και ολοκληρώνονται απόψε προς τιμήν του Αγίου Ευμενίου, αλλά και που στηρίζετε και συνεχίζετε να στηρίζετε και το έργο της αποπεράτωσης του παρεκκλησίου μας. Η βοήθειά σας και η συμβολή σας σε αυτόν είναι πάρα πολύ σημαντική. Να ευχηθούμε ο Άγιος Νικηφόρος και ο Άγιος Ευμένιος να εμπνέουν τη ζωή μας και να τους τιμούμε, να μας δίνουν αυτήν τη χαρά, να τους τιμούμε και να τους πανηγυρίζουμε και στο παρεκκλήσιο μας βέβαια, αλλά κυρίως να τους τιμούμε με τη ζωή μας, τη συμπεριφορά μας και να γίνομαστε όσο μπορούμε έστω και λίγο μιμητές αυτό. Είμαι σίγουρος ότι και ο Άγιος Νικηφόρος και ο Άγιος Ευμένιος χαίρονται και αγάλλονται σήμερα στον ουρανό για όλους εμάς που είμαστε εδώ και μεσητεύουν για όλους εμάς τους ταπεινούς προσκυνητές τους. Χριστός Ανέστη. Πατέρες μου και αδελφοί μου, μετά από την εισαγωγή του πρωτοπρεσβυτέρου μας πατρός Μιχαήλ, απευθύνω και εγώ το πιο σύντομο και περιεκτικότερο κήρυγμα που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Δύο λέξεις. Χριστός Ανέστη. Είμαι λίγο συγκινημένος γι' αυτό που βλέπω τη δίψαν του λαού για αγιότητα. Και θυμούμε τώρα τον λόγο του άλλου μεγάλου Αγίου, τεράστιου. Η Αγία Γαλακτία της Κρήτης τον εχαρακτήρισε το θηρίον του ουρανού, τον Άγιον Ιάκωβο τον Τσαλίκη. Οι Άγιοι δεν ζηλεύουν. Χαίρονται ο ένας να δοξάζει τον άλλο. Εμείς είναι που ζηλεύουμε. Και θυμούμαι που μου έλεγε θα γίνεις επίσκοπος να μην έρθεις στον Όσιο Δαβίδ, να μην πας κοντά στον Πάτερ Ευμένιον, που εγώ προσωπικά ήθελα περισσότερο από όλα να μείνω στο λεπροκομείο, ούτε στον Όσιο Δαβίδ, ούτε στο Άγιον Όρος. Μου άρεσε πολύ το πρόγραμμα του Αγίου Γέροντος Ευμενίου και επειδή ζούσε και μόνος του και ξεκινήσαν τότε και οι αρρώστιες του να σοβαρεύουν, ιδιαίτερα ο διαβήτης, έκρινα μόνος μου, με την δική μου νεανική ενθουσιώδη ζωθιάτικη έτσι ενοτροπία, να πάω κοντά σε αυτόν. Όταν του είπα, όπως ακούσατε και ψες, στην ανάγνωση που έκαμε ο αναγνώστης του βίου του, ο ίδιος ούτε καν το εδέχτηκε να πάω να κατοικήσω μαζί του. Μου λέει, μα δεν επιτρέπεται, μου λέει, όμοιρε να έρθεις εδώ. Εδώ μου λέει, για να σε δεχτώ να ξομολογήσει και εσύ και άλλοι υγιείς, επήρα πληροφορία από το Πνεύμα του Άγιον. Εδώ γε μου λέει, είναι αναρωτήριο, είναι νοσοκομείο. Για να ζήσεις εδώ πρέπει να είσαι άρρωστος. Για άλλη μια φορά ελυπήθηκα που δεν ήμουν λεπρός. Γιατί με ενδιέφερε
να γιάνω όχι το σώμα μου αλλά την ψυχή μου. Και ήξερα πλέον μετά από χρόνια εμπειρίας κοντά του, 5 χρόνια τότε είχαμε, ότι αυτός είναι τέλειος γιατρός ψυχών. Τώρα και σωμάτων. Λοιπόν, επήγα στον άλλο Μέγαν τότε, τον Άγιον Ιάκωβο, που τον είχα πνευματικόν. Για να ξέρετε, να μην τσιχίζετε τα πράγματα, εγώ είχα ξεκάθαρους ρόλους αυτών των ανθρώπων στη ζωή μου. Πνευματικός μου πατέρας ήταν και είναι και θα είναι ο Άγιος Ιάκωβος. Έναν πατέραν έχουμε. Και σωματικά ένας μας έχει σπείρει. Αλλά και πνευματικά ένας μας γεννά. Γι' αυτό και μερικοί που έρχονται κοντά μου και μου λέει, ξέρεις, επέθανε ο πνευματικός μου, να γίνεις εσύ πνευματικός μου, δεν το δέχομαι. Τους λέω, ένας είναι ο πνευματικός. Αυτός που σου έμαθε να προσεύχεσαι και να μετανοείς και να ζεις τη Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, οι υπόλοιποι όλοι είναι είτε δάσκαλοι της πνευματικής ζωής, δασκάλους λέει και ο Απόστολος Παύλος, έχουμε πολλούς, οι εξομολόγοι, επίσης πολλοί μπορεί να είναι οι εξομολόγοι μας. Μπορούμε να αλλάξουμε στη ζωή μας πολλούς εξομολόγους. Αλλά ένας είναι ο Πατέρας. Αυτός που μας εσφράγισε με τη δική του πνευματική αναγέννηση. Πρώτα αναγεννάται ο ίδιος και μετά με τη χάρη πάντοτε του Αγίου Πνεύματος αναγεννά άλλους ανθρώπους, καθότι είναι παθών και μαθών. Ούτε που βιβλία, ούτε που βιβλιοθήκες, ούτε που σπουδαστήρια, ούτε που ακαδημαϊκές σχολές και θεολογικές και μεταπτυχιακά και άλλα που εγέμωσε ο τόπος. Παθών, μαθών. Λοιπόν, επήγα τότε στον Άγιον Ιάκωβο και του είπα, ξέρεις, φαίνεται ότι είναι στην Κύπρο που να πάω, αλλά αν βρήκα τον κατάλληλον άνθρωπο, μου έβαλε ένα πρόγραμμα όπου αργότερα μας αποκάλυψε ο Θεός ότι πρέπει να πάω στη Λάρνακα, στον Πάτερ Σιμεών. Αλλά αυτό που έχει σχέση με εσάς είναι το ότι όταν μου είπαν ότι ξέρεις θα γίνεις επίσκοπος κάποτε στον τόπο που γεννήθηκες, τον ερώτησα έτσι με απλότητα και άμεσα, με αφέλεια. Καλά, του λέω, εγώ τι είναι να λέω στον κόσμο όταν γίνω επίσκοπος? Και μου είπε, οι επίσκοποι δεν λένε δικά τους πράγματα. Αν είναι ορθόδοξοι επίσκοποι, λένε ότι έζησαν κοντά σε ανθρώπους του Θεού. Δηλαδή, αν δεν έκατσε ο επίσκοπος κοντά σε ανθρώπους του Θεού, κανονικά πρέπει να γίνει επίσκοπος. Όσα πτυχία και να έχει, όσα ταλέντα και να έχει. Γιατί ο κόσμος μας, εσείς δηλαδή, δεν είναι ανάγκη τα πτυχία μας που έχετε, ούτε την ευλωτία μου, ούτε τα ταλέντα μου, ούτε ζωγραφική θα σας μάθω, ούτε μουσική. Ο κόσμος έχει ανάγκη από τον επίσκοπο, αυτόν που λέει η Θεία Λειτουργία, ορθοτομών των λόγων της εις αληθείας. Αυτό τι σημαίνει? Να κόφει κομμάτια ορθοτομών, ορθές τομές. Πώς κόφουμε το σώμα του Κυρίου, έτσι, για να το βάλουμε να κοινωνήσει ο κόσμος μες στο Άγιο Ποτήριο. Έτσι να κόβουμε τον Χριστό και να το δίδουμε
εις τον λαόν του. Λέω του, καλά γέροντα, εγώ μπορώ να κάνω έτσι πράγμα? Δεν έχω τίποτε δικό μου. Και τι μου είπε? Όχι, μου λέει, έχεις, απλά δεν το εκτιμάς. Και εγώ σας λέω, όλοι έχετε, όχι μόνον ομόρφου, αλλά πρέπει να το εκτιμήσεις για να σου το αποκαλύψει και ο Θεός στις σωστές του διαστάσεις. Και μου είπε, θα λες αυτά που σου έμαθες κοντά στην Αγία Γιαγιά σου Μυροφόραν, στην Αγία Μητέρα σου Μηγιά, είχαμε και έναν έτσι το Μηγιά, έβαλε τρία στο τέλος, ναι, Μηγιά. Ό,τι είδες, μου λέει, και άκουσες από το θαυμαστό Παΐσιον του Όρους, των διορατικών Πορφύριων, μου λέει, που λέει πολλά. Μεν έτσι, αυτός. Εμείς ξεχνούμε, μου λέει, και των Ευμένιων, των μυστικών. Άγιο. Αν είδες κάτι, παιδί μου, και σε εμάς εδώ κάτι, πες και από εμάς. Άρα, ερχόμενο στην Κύπρο, πατέρες μου και αδελφοί μου, εγώ ήρθα για να μιλώ για τους Αγίους. Είτε αυτούς που εγνώρισα στην Κύπρο, και μπορεί ποτέ να μην γίνουν εικόνα. Και μπορεί ποτέ να μην αγιοκαταταχτούν. Αλλά στον ουρανό, ενώπιον Κυρίου του Θεού, είναι Αγίοι. Και εσείς πατέρες, για τους Αγίους να μιλάτε, και παλαιούς και νέους, όχι μόνο τους νέους. Οι νέοι στηρίζονται στους παλιούς. Έτσι. Οπότε, προς στιγμή σε συγκινήθηκα, τώρα ευτυχώς επέρασε μου, που σας είδα μαζεμένους, διότι θυμήθηκα αυτών των λόγων, ότι θα πας κάτω, θα γίνεις επίσκοπος στον τόπο που γεννήθηκες, μου είπε αρχιεπίσκοπος Γιαννάκη μου, με έναν ησυχάς. Λοιπόν, ναι, διότι άκουσε Μάριε προχτές στον αναπτήραν ο Λέμπος, που είπα ότι αν πάω στην Λευκοσία να πάρω μαζί μου και τον Μάριο, και ζήλεψε και έχει παράπονο. Ναι, και λέει καλύτερα να με γίνει. Και ξέρεις, ακούνται πολλά οι προσευχές του, επειδή είναι πολλά ζηλιάρης. Έτσι. Ξέρεις γιατί τον είχατε παραμελημένο τον Γιαννάκη μου στην ακολουθία? Ούτε να στασί δεν του έδωσετε. Αφωνητικά. Καλύτερα, απολαύσαμε τον Δήμο. Ωραία. Λοιπόν, τέλος πάντων, μετά από το ευχάριστο διάλειμμα, νομίζω να εισέλθουμε εις τον Άγιον Ευμένιον των μυστικών. Ξέρετε, αυτός ο Άγιος είναι ο πιο δύσκολος να περιγραφεί. Να το ξέρετε το πράγμα. Δεν ήταν εύκολος να ανοιχτεί ο Ευμένιος. Το ότι μου ανοίχτηκε και μου είπε τόσα πολλά, είναι μία μεγάλη εξαίρεση. Είναι ένα μυστήριο. Ακόμα και αυτός ο Μέγας Πορφύριος εποθούσε να συνομιλεί μαζί του. Ακόμα και μία φορά μου εζήτησε να εξομολογηθεί κοντά σε αυτόν. Και στη συνέχεια ο αγαπητός μου και φίλος αδελφικός ο πρωτοπαπάς θα περιγράψει όσον κι αυτός δύναται την συνάντηση και την πορεία που είχαμε προς την Οροπόν. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον Διάκον για να έχουμε μια πρώτη γεύση του Αγίου, να τον βάλουμε είτε να τον ακούσουμε τη φωνή του, την ωραιότητα. Είχε πολύ ωραία φωνή ο Άγιος, μουσικά. Είχε μια ανδροπρέπεια και στις κινήσεις του και στον λειτουργικό του τρόπον, ενώ ήταν βαθύτατα ευαίσθητος και πονεμένος. Θα τα πω στη συνέχεια για τον πόνο, πόσο πονεμένος ήταν. Όμως
σπάνια το έβγαζε αυτόν προς τα έξω. Προτιμούσε να φαίνεται ένας σιωπηρός, πότε να κάνει και μερικές τρελίτσες, γι' αυτόν και στην ακολουθία που είχαμε ψες, τονίζεται ιδιαίτερα η σαλότητά του. Μην νομίζετε ότι ήταν σαν τον Άγιον Ανδρέαν τον Σαλό, όχι τόσο. Αλλά ήξερε ο γέρο Ευμένιος να κρύβεται. Και για να φανερωθεί, εφανερώθηκε τα τελευταία πόσα χρόνια. Εκοιμήθη το 98, 99, το 90 εμφανίστηκε στον πολύ κόσμο. Τον υπόλοιπον καιρό τον είχε καλυμμένο η χάρις του Θεού και τον ήξεραν λίγοι, πολύ λίγοι. Οι μεγάλοι γέροντες όλοι τον ήξεραν. Όταν πήγα το 82 στο Άγιον Όρος να πω του Αγίου Παϊσίου ότι βρήκα, λέω, του έναν πολλά καλόν ιερομόναχον και εξομολογούμε στην Αθήνα, διότι, λέω, το πνευματικό με μακριά ο γέρον Ιάκωβος, ο Τσαλίκης. Πιένω, του λέω, εξομολογούμε, έχει ένα χρόνο. Μου διαβάζει την ευχή, τη συγχωρητική, να πας στο καλό. Τίποτε. Ούτε συμβουλές. Τίποτε, τίποτε, τίποτε. Καλά, μου λέει, ευβοβός. Λέει μου, ότι είναι ευβοβός. Αντίθετα, να δεις, του λέω, τι ωραίες λειτουργίες κάνει. Μου ανεπιτρέπεται, μου λέει, ρε παιδί, για ποιον μιλούμε. Λαλό του, αντί να του πω το όνομα, ότι λέγεται Πάτερ Ευμένιος, λέω ότι είναι ο εφημέριος του Λιμωδών. Δεν πρόλαβα να του πω ο Πάτερ Ευμένιος. Μα μιλάς για τον κύριο Ευμένιον, τον λεπρό. Ναι. Κύριε, λέει, σωγέ μου, ευρήκες τον πρώτο λαχνό της Αθήνας. Μείνε εκεί που είσαι. Και θα του στείλω εγώ, μου λέει, ένα μήνυμα. Να αρχίσει να σου μιλά και να ανοίγεται. Μετά επήγα κάτω στην Αθήνα, επήγα να εξομολογηθώ, μα από την πρώτη ημέρα μετά που επέστρεψα από τον Άγιον Όρος, μου λέει, όμοιρο, μιλά έτσι έρρυνα ο Άγιος, μείνε και να πιούμε έναν καφέ μαζί. Επήγαμε, μα μου άνοιξε την καρδιά του. Μου είπε ποτέ γεννήθηκε τον πατέρα του, τη μάνα του, για την Κρήτη, για την Λέπρα, για τον Άγιο Νικηφόρο, ασταμάτητα. Λοιπόν, λέω από μέσα μου, κύριε, λέει, σου λέω, μόλις επέστρεψα από τον Άγιο Παΐσιο, που μου είπε να του στείλω κι εγώ ένα μήνυμα, και τι γυρίζει και μου λέει, και δεν ήταν ανάγκη, παιδί μου, να πάσεις στο Όρος και να μας κατηγοράς. Του λέω, μα έστειλες σου κανένα μήνυμα ο Άγιος, ο γέρο Παΐσιος? Μου έστειλε ένα φτερωτό και γελούσε. Ναι. Αυτή ήταν η γνώση που είχαν οι Άγιοι. Αυτοί εγνωρίζονταν μεταξύ τους. Γιατί εγνωρίζονταν? Διότι εν πνεύματι Αγίω οι Άγιοι συναντιούνται στην προσευχή. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Καταργείται ο χώρος και ο χρόνος και συναντιούνται. Από τώρα που είναι εν ζωή, που είναι μέσα στο σώμα. Λοιπόν, για να έχουμε μία γεύση και να μην μιλούμε έτσι βλέποντας μόνο μια φωτογραφία, ας βάλουμε να ακούσουμε. Εγώ προτιμώ να τον ακούσουμε να ψάλλει. Και μετά βάρτον να μιλά. Κερουβικών τη φάτνη πορείων ενώ Κανόνα πίστεως και
Πολλά. Δια τούτο εκτίσωτι τα πεινώσει τα υψηλά, τη δοσία τα πλούσια, πατέριε ράρκα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ακούστε τον τώρα που μιλάμε, ένα πνευματικό ο οποίος είναι δάσκαλος ο Μιχάλης, φιλόλογος και καλός ψάλτης. Αθεός αγάπης, τρομένος για αγάπη, αν το θεωμένο και ο Θεός είναι αυτό. Ο Θεός δεν είναι τίποτα, μόνο αγάπη είναι αυτό. Το λέει, ε. Ο Θεός αγάπης, τρομένος για αγάπη, το θεωμένο και ο Θεός είναι αυτό. Τίποτα άλλο δεν είναι αγάπη. Όταν αγαπούμε είμαστε πάντα χαρούμενοι. Όταν δεν έχουμε αγάπη δεν είμαστε χαρούμενοι. Και όλα είναι αυτά. Και τα λέει να αγαπάμε, εννοεί να αγαπάμε τους πάντες, όλους. Αγαπούμε πρώτα τον Θεό. Πρώτα τον Θεό. Περισσότερα από τον εαυτό μας και περισσότερα από όλο τον κόσμο και να μην υποτέλεμε να τον αγαπούμε. Να λέμε, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, βοήθησέ με να σε αγαπώ πάντοτε περισσότερα από τον εαυτό μου και περισσότερα από όλο τον κόσμο και να μην υποτέλεμε να σε αγαπώ. Άρα να παρακαλάμε να αγαπούμε τον Θεό. Να παρακαλάμε. Να αγαπούμε πάντοτε περισσότερα από τον εαυτό μας και περισσότερα από όλο τον κόσμο και να μην υποτέλεμε να τον αγαπούμε. Και τώρα δεν είμαστε όλο καλά. Και όταν έρθει μετά ήσουν αυτό. Δεν ξέρω η πίσω, καταλαβαίνετε τι έλεγε. Έτσι. Όποτε μιλούσε και αισθανόταν μέσα του να πολλαπλασιάζεται η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος που συνεχώς τον εσυνόδευε, αν όχι συνεχώς τις περισσότερες στιγμές της ζωής του, εξεσπούσε σε γέλια. Ενώ άλλοι ενάρετοι άνθρωποι, όταν αισθάνονται την ενέργεια της χάριτος, έχουν δάκρυα. Αυτός είχε δάκρυα όταν έκαμνε προσευχή για να καθαρίσει τον εαυτόν του από διάφορες αμαρτίες που έκαμε κι αυτός κατά καιρούς, σαν άνθρωπος. Και μου εξηγούσε ότι τα πρώτα του αυτά δάκρυα, τα οποία διήρκησαν 2 ολόκληρα χρόνια, και έκλαιε, λέει, ανεξέλεκτα, δεν μπορούσε να τα συγκρατήσει. Και ήμουν και παπάς, λέει, και πολλές φορές και την ώρα της λειτουργίας. Γι' αυτό με συμβούλευε, να το ακούσετε οι πατέρες, μερικοί που είστε ευαίσθητοι, να μην έχετε συγκινησιακή φόρτιση στη Θεία Λειτουργία. Μου συνιστούσε και μου έλεγε, η λειτουργία δεν είναι προσωπική δουλειά του Δεσπότη, ούτε του παπά, ούτε του διάβολου. Είναι έργο του λαού, εσάς δηλαδή, όχι εμάς. Έστω και φαίνεται σαν έργο των παπάδων. Εξαιτίας του λαού εμείς κοινωνούμε. Για να μεταδώσουμε τη Θεία Κοινωνία στον λαό μας. Λοιπόν, και μου εσυνιστούσε, επειδή με έβλεπε ότι κάποτε κι εγώ εσυγκινούμουν, ότι δεν είναι προσωπική μας υπόθεση η Θεία Λειτουργία. Αλλά φανερώνουμε και μοιράζομαι τον Θεό επί της γης. Λοιπόν, και ένα και εντούτου ήταν πάρα πολύ προσεκτικός για τα δάκρυα. Έλεγε ότι τα έκαμε 2 χρόνια και έκλαιναν εξέλεκτα, λέει. Και την ώρα που λειτουργούσε και την ώρα που μιλούσε και που σιωπούσε και αδυνάτησα, λέει, πάρα πολύ. Από το πολύ κλάμα που είχα
βλέποντας τις αμαρτίες και του παρόντος και του παρελθόντος. Ύστερα όμως λέει, όταν εκαθαρίστηκε η καρδία του σε βάθος πολλήν, τότε ήρθεν το φως του Χριστού και κατοίκησε μέσα του για πάντα. Και από τότε, έτσι μιλούσε, τον ακούσατε κιόλας, από τότε μου λέει κλαίω όποτε θέλω. Βλέπετε, όταν έρθει και στερεωθεί η χάρις, η ενέργεια, η δύναμη του Θεού μέσα μας, ελέγχομεν τα θέλω μας. Δεν είναι ανεξέλεκτα. Που λέει ο Απόστολος Παύλος, άμη θέλω πράττω. Αυτό πότε το είπε, όταν ήταν ανώριμος πνευματικά. Και ο Παύλος είχε μία ανέλυξη. Έτσι. Ενώ ο όριμος πνευματικά ελέγχει ακόμα και τα δάκρυα του. Αυτόν που δεν μπορούσε να ελέγξει ο Άγιος Ευμένιος ήταν τα γιαγιά του. Μερικοί εκεί στο λεπροκομείο, συνασκητές του φίλοι του μου έλεγαν, τι θέλει και γελά μου λέει, μα μέχρι να κάνει την απόλυση εφύρνε του μου το γέλιο. Λοιπόν, μερικοί νομίζαν ότι αυτόν του έμεινε από μια παλιά περιπέτεια που είχε στα πόσα χρόνια του, το εγεννήθηκε το 31. Δύο χρονών, είδες ανάποδα ξεκίνησα. Λοιπόν, δύο χρονών έμεινε ορφανός από πατέρα. Η μάνα του είχε 10 παιδιά. Αυτός ήταν ο πιο μικρός. Στα 14 του, ενώ ήταν πρωτοχρονιά και ονομαζόταν Κωνσταντίνος και τον εφώναζα στο χωριό Κωστάκι. Έχουμε καμιά φωτογραφία που είναι μικρό παιδί. Λοιπόν, μεγάλωστη. Να τη. Βλέπετε. Αυτός είναι ο Άγιος μικρόν παιδί όταν ήταν Κωστάκης. Ορφανός από πατέρα. Ας την εδώ και πολύ ωραία φωτογραφία τούτη. Βλέπετε τα ρούχα του. Μου έλεγε η ομογάλαχτη αδελφή του η Μαρία, η οποία αυτή έζησε παρακαλώ χρόνια πολλά. 91. Πότε πέθανε η Μαρία? Εχτές. Προχτές. Λοιπόν, θυμάσαι που πήγαμε και είχε μια που έλεγε ένα ποίημα. Αυτή. Έτσι. Αυτή εκοιμήθηκε προχτές. Επήρε την πάνω μαζί του. Λοιπόν, και η μάνα του ήταν τόσο φτωχά πλάσματα, τα πιο φτωχά του χωριού, η οποία μόλις επέθανε ο Κυριώργης, ο πατέρας του, έπρεπε να ξενοδουλέψει η γυναίκα, να μεγαλώσει 10 παιδιά. Αυτός ο πιο μικρός. Και η μάνα του δεν είχε γάλα να τον... Και τον έστελναν στη γειτόνισσα και εθύλαζε η μάνα της Μαρίας, εθύλαζε και τον Κωστάκη. Και έτσι η Μαρία τον θεωρούσε αδερφόν της, ομογάλακτον. Και στα 14 του χρόνια, την ημέρα που νομίζω που ήταν και τα γενέθλια του πρωτοχρονιά, όπως εκαθόταν με την αδερφή του την Ευγενία και την Αμαλία και τρώγαμε τηγανίτες και τρώγαμε, λέει, μακαρόνες, ναι, είπε σε κάποιον που του εμφανίστηκε, καλά τα λέει ο νεόφυτος, αλλά πολλές φορές το παρατραβά όταν με μιμείτε. Έτσι. Και από τότε προσπαθώ να κάνω κράτη. Ναι. Ήρθε ένα φως, λέει. Εκείνη την ώρα που έτρωγα τις μακαρόνες και τις τηγανίτες, λοιπόν,
ούτε προσευχή, ούτε τα χέρια πάνω, ούτε μετάνοιες, τίποτε. Σαν ετρώα. 14 χρονών παιδί. Επέρασε το φως, λέει, από το κεφάλι του μέσα στην καρδιά του και σηκώνεται πάνω και λέει, αδελφές, θα πάω καλόγερο στον Άι Νικήτα. Τώρα ήρθε το φως μέσα μου. Που λέμε, εφώτισες σε γέ μου ο Θεός. Το δεν είναι σχήμα λόγου. Είναι ένα σχήμα λόγου που είναι αποτέλεσμα εμπειρίας. Οι παλαιοί εμμυρούσαν εμπειρικά. Γι' αυτόν και λέει, αν μας προτείνει ενιστεύκα 40 μέρες για να πούν ένα λόγο. Εμείς νηστεύκουμε 2 ώρες για να πούμε 40 λόγους. Λοιπόν, ήταν τόσο φτωχό το καημένο μέχρι να πάει στο μοναστήρι που δεν του είχαν ούτε ρούχον για εσώρουχο. Και ήρθε χειμώνας, αυτά μου τα έλεγε τούτη η γιαγιά η Μαρία. Δεν τα έλεγε ο ίδιος. Που ήταν εκρύωνε και μπήκαινε στην κοπριά και μπήκαινε έτσι μίγυμνο που ήταν μέσα στην κοπριά για να ζεσταθεί. Ακούτε πώς επεράσαν τα παιδιά της παλαιάς εποχής. Αυτόν το παιδάκι, ενώ το εθύλαζε η μάνα αυτής της γιαγιάς της Μαρίας, Τετάρτη Παρασκευή αρνήτουν να θυλάζει. Και ας ήταν από τότε μικρό παιδάκι. Είχε μέσα του δηλαδή τη φώτιση του Θεού εκκυλίας μητρός αυτού. Να πω τα ονόματα των γονιών του, των μακαριστών, να τα μνημονεύετε. Ιδιαίτερος εσείς εδώ που έχετε τον ναό του. Μαζί με τον Άγιον Νικηφόρο θα συνεορτάζει από ό,τι βλέπεις και ο Άγιος Ευμένιος. Και όταν θα κάνουμε τα εγγένεια θα έχει διπλή ονομασία ο ναός. Του Αγίου Νικηφόρου και του Αγίου Ευμενίου. Μετά που να χτίσει ο Ελπιδοφόρος που είναι πλούσιος στην Λευκωσία ναό, είπε ότι θέλει να κάνει μόνον του ναόν του Αγίου Ευμενίου. Λοιπόν, τα ονόματα των γονέων τους, ευχαριστώ. Όσο μεγαλώνουμε θέλουμε βοήθεια από το κοινό. Γεώργιος ο πατέρας του, Σοφία η μάνα του. Ο πατέρας του είχε και έναν ιδίωμα. Ήταν χειροδύναμος. Όπως οι παλαιοί κριτικοί. Λέει ότι μία φορά τον έδεσαν κάτι ληστές. Εκεί στα Αστερούσια όρη. Ήταν από ορεινή περιοχή που βλέπει προς το Λιβικό Πέλαγος. Η Εθιά των χωριών του. Τον έδεσαν, λέει, τον Κυριώργη και είχε τέτοια δύναμη που μόλις έσφιξαν τους μίστου έσπασαν οι αλυσίδες. Ήταν είδος Σαψών ο πατέρας του. Αυτήν τη δύναμη του πατέρα του την εκκληρονόμησε. Τη σωματική. Δεν εκουράζεται αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, θα κουραστώ να σας περιγράψω τις καθημερινές του ακολουθίες. Τα 15 του λοιπόν πήγαιν στον Άγιο Νικήτα τον Αχεντριά, ένα μοναστηράκι που βλέπει προς το Λιβικό Πέλαγος, μην νομίζετε τίποτε μεγάλο μοναστήρι, μια σπηλιά. Είναι μέσα εκεί ο Άγιος Νικήτας. Ο Άγιος Νικήτας που έχουμε και στον κατεχόμενη μόρφου, αυτόν τον Άγιον Νικήτα ετοιμούσε. Τον οποίον αγαπούσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ τον Άγιον Νικήτα. Επήγαινε εκεί, έκαμε 4-5 χρόνια. Μία φορά μου είπε ένας άλλος κριτικός, όχι ο ίδιος, ότι έλειπαν οι γεροντάδες του, είχε 2 γεροντάδες,
Ο γέροντας του λεγόταν γέρο ιερό Θεός. Έλειπαν και ήταν μόνος του. Και ήρθεν ένας πατέρας και έφερε την κόρη του, νομίζω Άννα ελεγόταν η κόρη, η οποία είχε δαιμόνιο. Φοβερό δαιμόνιο. Του λέει, πού είναι ο γέροντας να τη διαβάσει? Ωραί Κωστή. Κωστής ήταν ακόμα. Δόκιμος. Και του λέει, μα ο γέροντας του λέει και ο πάτερ ο άλλος λείπουν. Θα μείνουμε εδώ να τους περιμένουμε. Του λέει, μα μπορεί να κάνουν και ένα μήνα να έρθει. Εσύ τι κάνεις εδώ? Του λέει. Του λέει, είμαι δόκιμος μοναχός. Να διαβάσεις, ωραί. Εσύ την Άννα. Απλώς ο Κωστάκης επήγαινε εκεί, εγονάτισε, έκαμε παράκληση και θεραπεύτηκε η Άννα. Από ένα δόκιμο μοναχό. Και τότε καταλάβαν όλοι και οι γεροντάδες του ότι αυτόν το παιδί είναι κάτι του Άγιον, το ξεχωριστόν. Δεν ήταν ανάγκη να πάω εγώ να πω στους κριτικούς της περιοχής για την αγιότητα του Ευμενίου. Όσοι εξέραν το Σαριδάκι, τον Κωστάκι, που έγινε μετά πάτερ Σοφρόνιος εις την Κουράντου και μετά ως ιερομόναχος έγινε πάτερ Ευμένιος, εξέραν ότι είναι Άγιος. Από τα μικρά μικρά του χρόνια. Ύστερα αρρώστησε όταν τον επήρα στρατιώτη στην Θεσσαλονίκη. Τότε τους καλογέρους τους επέρναν στρατιώτες. Είχε προηγηθεί ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, επέθαναν πολλοί άντρες και επήραν και τους στρατιώτες. Και επήρα στρατιώτες και τους καλογέρους. Εκεί εμφανίστηκε η λέπρα και προσέξτε αυτόν το σημείο. Πάει στο γιατρό. Ξάπλωσε, του λέει, στρατιώτη. Ο γιατρός δεν ήξερε ότι ο στρατιώτης είναι καλόγερος. Έχω πυρετόν, του λέει, και δεν πέφτει. Ο γιατρός ο καημένος έκαμε μια διαπίστωση. Του λέει, αφροδίσια θα έχεις. Τι είναι τα αφροδίσια? Του λέει, πήγες με καμιά μπόρνη, πήγες, του λέει, με καμιά γυναίκα και ακόλλησες. Όχι, γιατρέ, διέβασε ξανά το βιβλίο σου. Λάθος έκανες. Εγώ είμαι καλόγερος. Του λέει, και καλόγεροι κάνουν αυτά κάποτε. Εγώ δεν τα κάνω. Ξαναδιέβασε. Τελικά, μετά από πολλήν κόπον, ανακάλυψε ότι έχει λέπρα. Αθεράπευτη σύμπτωσης αυτές τις μέρες που γιορτάζει, εδιαβάσαμε στα διαδίκτυα ότι ακόμη και στην Ελλάδα επανήλθεν η λέπρα. Αλλά τώρα γνωρίζουμε το φάρμακο. Από τη χαρά του, όταν του είπαν ότι έχει λέπρα, έπεσε κάτω από το κρεβάτι. Και ερώτησα εγώ περίεργος, του λέω, καλέ, γιατί χάρηκες? Εμάς μας λένε μια μικρή αρρώστια ότι έχουμε, ηγμωρίτιδα. Και αμέσως μας πιάνει το αμάν. Εσένα σου είπαν έχεις λέπρα, ανίατην ασθένεια, που θα σε απομόνωναν από το μοναστήρι σου, θα σε έδιωχναν. Έπρεπε να πάνε να μπεις φυλακή στην ουσία, μέσα σε ένα νοσοκομείο, στο Εγάλεο. Και εσύ χαιρόσουν? Χαιρόμουνα, μου λέει, γιατί εγώ έβλεπα αλλιώς τα πράγματα. Κοιτάξτε αυτόν το αλλιώς, που το αείδεν αλλιώς και ο Άγιος Νικηφόρος. Αλλά ο Άγιος Νικηφόρος τα είδε αλλιώς με τη βοήθεια του Αγίου Αθήμου. Ενώ ο καημένος ο τότε γέρος, ο πάτερ Σοφρόνιος, όπως σε λέγεται τότε,
Δεν είχε κανέναν να του τα πει αυτά. Είχε μόνο τη φώτιση, την εσωτερική, εκείνον το φως που σας είπα, που πήρε τρώγοντας μακαρόνες και τηγανίτες. Και του λέει, μου είπε, γιατί του λέω χάρηκες. Μου λέει, όχι μόνο χάρηκα, αλλά από τη χαρά μου έπεσε κάτω από το κρεβάτι. Διότι μου λέει, παιδί μου, μεγάλος σταυρός, επίσκεψη μεγάλη του Θεού. Μεγάλη αρρώστια, μεγάλος σταυρός. Θα τα λέω όπως μου τα είπε. Μεγάλος σταυρός, μεγάλη ανάσταση. Αν το σηκώσεις το σταυρό. Να γιατί είναι επίκαιρος όσον ποτέ ο βίος του Αγίου Ευμενίου και του Αγίου βεβαίως Νικηφόρου. Καταλάβατε ότι έχουμε εισέλθει εις τον αιώναν των επιδημιών, αληθινές και ψεύτικες, ένε και των πολλών μας αμαρτιών, ασθενεί το σώμα, ασθενεί και η ψυχή. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσον ζήτηση, να το πω έτσι, με όρους οικονομίας, πόση ζήτηση θα έχει ο Άγιος Νικηφόρος και ο Άγιος Ευμένιος σήμερα, μετά την αγρυπνία την ωραία που έκαναμε ψες. Εδιέβασα σε μια ιστοσελίδα φιλική, χριστιανική. Εμφανίστηκε εχτές σε έναν στην Αθήνα και του είπε, είμαι ο νέος Θεράπων. Δηλαδή πως ο Άγιος Θεράπων, ο Επίσκοπος Κύπρου, ο παλαιός, και λόγω του ονόματός του, του εδόθην η χάρις να θεραπεύει αρρώστιες πολλές. Και του είπε στον 21ο αιώνα, μου εδόθην εμένα αυτόν το δώρο. Ακούσατε ψες, τι μου είπε αυτή η καλή γυναίκα που ήρθε, μάλλον από τη Λευκωσία, που μου λέει, είμαι εδώ επειδή αυτός ο Άγιος που τον πανηγυρίζεται απόψε, όταν ήμουν διασωληνωμένη, μου έκαμε συντροφιά όλες τις ημέρες. Τον έβλεπα και μου έκαμε και παρατήρηση στο τέλος που ήρθε να πάρει την εικονίτσα. Λοιπόν, και μου λέει, με μόνο μια διαφωνία. Της λέω, τι, στην εικόνα που εκάμετε, μου λέει, είναι πολλά σοβαρός. Να την εδώ. Και της λέω, μα οι Άγιοι έτσι πρέπει να ζωγραφίζονται, σοβαροί. Μου λέει, είναι ο ίδιος, μοιάζει του, είναι ωραίος. Αλλά μου λέει, εγώ όσον ήταν μαζί μου, ήταν χαμογελαστός. Το ίδιο και μια άλλη κοπέλα που τη Σκάλα, όταν με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι κινδυνεύει ο αδελφός της που να το διασωληνώσουν. Λοιπόν, με πήρε τη μια ημέρα και της είπα, εντάξει κόρη μου, να τον παρακαλέσω να πάει να βοηθήσει τον Αλέξανδρο. Έτσι λέγεται ο αδελφός της. Λοιπόν, και παίρνει με την ημέρα την επόμενη. Και που το κλάμα δεν μπορούσε να μου μιλήσει η κοπέλα. Και λέω, Παναγία μου, επέθανε. Για να κλαίει έτσι. Της λέω, μα επέθανε ο Αλέξανδρος. Όχι, πανιερότατε, λέει μου. Συγγνώμη να είναι το κάτι σε εντύπωση. Αλλά εψές μου, λέει, είδες που μου είπες, εντάξει κόρη μου, θα του άψω έναν κερί και αυτού και του Αγίου Νικηφόρου να πάει κοντά στον Αλέξανδρο να τον βοηθήσει. Αντί να πάει στον Αλέξανδρο, μου λέει, ο πάτερ Ευμένιος ήρθε σε μένα. Και τι σου είπε? Δεν μου είπε τίποτε, λέει. Ούλην την νύχτα, ενώ επέθανα στεναχωρημένη και κλαμμένη, αυτός ήταν μαζί μου και έβλεπε με και γέλα. Δικαιούστε να γελάσετε. Έτσι. Λόγεις, μα τίποτε δεν σου είπε? Τίποτε, λέει μου. Αλλά αυτόν το γέλιο του ήταν τόσο, μου λέει, παρηγορητικό, τόσο χαρούμενο,
που είμαι βέβαιος ότι ο αδερφός μου δεν θα αρρωστήσει πιο σοβαρά. Σε 3 μέρες ο Αλέξανδρος έγινε μια χαρά. Λοιπόν, ας σας πω και ένα που με αυτόν το γέλιο του. Του γέροντα του άρεσαν πολύ τα ταξίδια. Ήταν του εντελώς αντίθετον του Αγίου Ιακώβου. Ο Άγιος Ιάκωβος έκαμνε για έγκλειστος. Ο είμαι στο μοναστήρι να είναι συνέχεια μέσα στην εκκλησία και μέσα στο κελί του. Και να διαβάζει συνεχώς παρακλήσεις και ευχές. Αυτός εννοείταν ασκητής κάθε μέρα 5 ώρες ακολουθία. 5 ώρες μόνος του. Όσα διαβάζουν σε ένα μοναστήρι που έχει 30 μοναχούς, ο γέρον Ευμένιος τα διέβαζε μόνος του. Του έλεγα γέροντα, να τα κάνουμε κομποσκίνη. Κομποσκίνη κάθεσαι κιόλας. Μια ζωή να κάθομαι γιο. Λοιπόν, μου έλεγε, α, αυτό μου λέει δεν έχει κόπο, δεν μ' αρέσει. Προτιμώ να τα διαβάζω. Του λέω καλά, προτιμάς να κοπιάζεις. Α, δεν ξέρεις καλά καλογερνική. Μοναχός σημαίνει κόπος. Δεν αγαπάω καλόγερο στον κόπο, δεν είναι καλόγερος. Τα λάβατε πως έχει ιατρική, κυρία Παναγιώτα, αρχές και αξίες και νομοτέλειες, ε? Έχει και η καλογερική, έχει και η πνευματική ζωή εν γέννη, τις δικές της αρχές. Λοιπόν, όσοι σκέφτονται να γίνουν μοναχοί, αν δεν αγαπούν τον κόπο, να μην γίνουν. Να κάτσουν στο σπιτάκι τους, να ακούν ομιλίες του μόρφου. Έτσι. Του άρεσαν τα ταξίδια. Οπότε, κάθε λίγο μου έλεγε, Διάκο, πού θα πάμε? Πήγαμε έναν ταξίδι στην Αγγλία. Πριν την Αγγλία, πήγαμε στη Ρωσία. Βάρ' τη Ρωσία πρώτα, αν μπορείς. Εδώ είμαστε στη Ρωσία. Λοιπόν, πίσω του είναι η αφεντιά μου, νέος και λεπτός. Τώρα πάει, κοντρίναμε. Λοιπόν, και μπροστά ο γέρον Ευμένιος. 1993. Μπορεί να κάνω λάθος με τις χρονολογίες. Αυτός ο άνθρωπος που δεν πήγε πανεπιστήμια, που δεν πήγε σχολεία, που ήταν παύτοχος, που σας είπα ένα φρακούδι να φορεί δεν είχε, μα είχε τέτοια μνήμη, ένεχε της καθαρότητος, καθαρότητος του νου, τέτοια μνήμη που τον έλεγα στο χωριό του αριθμομνήμων και είχε ειδική μνήμη στα μαθηματικά, στους αριθμούς. Πήγαμε στη Μόσχα, πήγαμε στο μεγάλο ναό του Αγίου Ισαάκ, λέει εκεί μια ωραία ρωσίδα ξεναγός, η διάμετρος του τρούλου είναι τόσα μέτρα, το ύψος του τρούλου είναι τόσα μέτρα, το ύψος από το πάτωμα στον τρούλον τόσα. Ούτε θυμούμε, ούτε τι είπε, ούτε πόσα είπε. Επιστρέφουμε και πηγαίνουμε πίσω μετά στην Αθήνα. Πάω να το δω, του λέω, εντάξει γέροντα, ξεκουράστηκες από το ταξίδι? Μα δεν κουράστηκα. Ποτέ του δεν κουραζόταν. Δεν είπε μια φορά, ρε, κουράστηκα. Ξεκουράστηκα, να σε καλά που με πήγες. Λοιπόν, τι σου άρεσε? Όλα ωραία, όλα ωραία. Άλλο θέμα είναι αυτό με την κρίση. Όλα είναι ωραία. Απαγορεύεται να πεις ότι οτιδήποτε δεν είναι ωραίο. Ή λίγο είναι ωραίο. Όλα ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Του λέω, μα οι εκκλησίες τους, του λέω, εγώ μια ζωή να κάνω κριτική. Άλλο πνεύμα εγώ. Γεμάτον εγώ. Αυτός δεν ήξερε τι σημαίνει κρίση. Όχι κακή κρίση, ούτε καλή κρίση. Του λέω, μα οι εκκλησίες τους, λέω, τους Ρώσους, σαν τα κρομίθια που είναι, λέω. Και είναι τρούλοι, λέω, του κι ο τρούλος του Αγίου Ισαάκ που πήγαμε, λέω, του στην Πετρούπολη.
Και αρχίζει να μου λέει, τι ωραίο στρούλος, πολύ μου άρεσε ο Άγιος Ισαάκ, τι ωραίο στρούλος, τι ωραίο στρούλος, τι ωραίο στρούλος, πολύ ωραίο στρούλος, διάμετρο του τρούλου τόσα, ύψος από το πάτωμα τόσα. Κύριε, λέει, λοιπόν, τον βλέπετε εδώ κάτι κρατά στο χέρι του. Ξέρετε τι κρατά? Κρατά εικόνες του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ. Είχα περάσει προηγουμένως από το μοναστήρι του Οροπού, εκεί στον Οροπό, στον Παράκλητον, στον Παράκλητον, όχι στον Άγιο Πορφύριο, είχε έναν πολύ καλό ηγούμενο που τον εκτιμούσε, τον Άγιο Ευμένιο, ο γέροντας Τιμόθεος Σακχάς. Και αυτός έκαμνε ιεραποστολή στην τότε μετασοβιετική Ρωσία. Τότε όλοι επινούσα που επήγαμε στη Ρωσία. Ουρές για να αγοράσεις ένα μπουκάλι γάλα. Αυτά που θα έρθουν σε λίγο και σε εμάς. Λοιπόν, και εμείς να κάνουμε τουρισμό θρησκευτικό. Θυμούμε, επήγαμε στο ξενοδοχείο να φάμε. Τι είναι το φαΐ? Τώρα είμαστε 100 Έλληνες. Τι είναι το φαΐ? Σούπα. Και λίγη, είναι το λαρτίν, πώς το λέει, Σολωμό. Και λίγο Σολωμό. Πάμε το επόμενο βράδυ, τι είναι το φαΐ? Το πρωί είχε σούπα με κρεμμύδι, το βράδυ ήταν σούπα, λοιπόν, με το σκόρδο. Λοιπόν, με το λάχανο. Έτσι, σούπες. Γαναχτίσαν οι Έλληνες. Θέλουν κρέα τα φάζει. Λοιπόν, και πληρώσαμε και δώσαμε, έγινε επανάσταση. Η καημένη ξεναγός απελπίστηκε. Μου λέει, ξέρεις, τρώτε τα καλύτερα φαγητά που τρώνε στο Κρεμλίνο. Δεν καταλάβατε ότι σε ποια χώρα ήρθετε? Ήρθετε στη μετασοβιετική Ρωσία. Ήταν τότε ο Γέλτσιν μες στα πράγματα. Διάλυσης, πλήρη διάλυσης. Ποιος θα μιλήσει του κόσμου, των Ελλήνων, να καταλάβουν? Εβάλαμε τον Άγιον Ευμένιο και τους είπε, εδώ δεν ήρθαμε ούτε να φάμε ούτε να πιούμε, εδώ ήρθαμε να προσκυνήσουμε. Το προσκύνημα θέλει και την νηστεία του. Σας παρακαλώ, ο Έλληνας δεν είναι μόνο σοφός, είναι και ευγενής. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καταλάβατε, δεν ετόλμησε κανείς να πει. Τρεις ελιές σε τρώαμε. Ήμουν μαζί με τον Περιλάλητον τώρα. Τότε ήταν λαϊκός ο Βαγγέλης. Πάτερ Ευάγγελος Παπα-Νικολάου. Έτσι, είμαστε μαζί με τον Βαγγέλη τότε. Ο Βαγγέλης ανάλαβε το ένα πούλμα, το άλλο πούλμα το ανάλαβα εγώ. Για να καθησυχάσουμε τους επαναστατημένους και πεινασμένους Έλληνες. Αλλά αυτός, ο οποίος εκρατούσε τα πράγματα με την προσευχή του, με την παρουσία του, ήταν ο γέρον Ευμένιος. Λοιπόν, μας έδωσε ο πάτερ Τιμόθεος Σακχάς μια γκάσα γεμάτη εικόνες του Αγίου Σεραφείμ να δίδουμε. Τώρα πηγαίνουμε σε μια χώρα που τότε απαγορευόταν οι παπάδες να κυκλοφορούν με ράσο. Εμείς και με το αντερί μας και το καλυμάφι μας και με το ραζάκι μας. Και εγώ από πίσω να έχω γεμάτες οι τσέπες μου εικόνες και να του διώ έτσι με τρόπο να τις μοιράσει. Αυτός ο κόσμος καταρχήν εξεπλάγηκα που έβλεπα δύο παπάδες να κυκλοφορούν μες στους δρόμους της Μόσχας και της Πετρούπολης. Λοιπόν, εν τω μεταξύ ο γέροντας ήθελε και την τελευταία ώρα της ημέρας και της νύχτας να την απολαύσει. Γέροντα, να πάμε, είπα του, όχι, να πάνε τα παιδιά του, λέω, στις μπαλαλάικες. Τι είναι μπαλαλάικα?
Λέω ότι είναι κάτι όργανα, του λέω, παραδοσιακά. Λοιπόν, να πάμε κι εμείς. Χαίρονται να πάμε καλοί άνθρωποι στις μπαλαλάικες. Μπορεί να έχει χορεύτριες. Και τι έχουν οι χορεύτριες? Πολύ καλές οι χορεύτριες. Πολύ καλές οι χορεύτριες. Θα πάμε εκεί. Πήγαμε στις μπαλαλάικες. Τα λάβες, σύρκο. Να πάω όλα του γέροντα ζώα, να μπορεί να πάμε εμείς. Γιατί τι έχουν τα ζώα? Ο Θεός τα έκανε. Θα πάμε. Έλεγα μερικοί οικολόγοι της παρέας, τα καημένα τα ζώα υποφέρουν. Δεν υποφέρουν τα ζώα, δεν υποφέρουν τα ζώα. Τι καλά που είναι τα ζώα, τι καλά που είναι τα ζώα. Και οι άνθρωποι καλοί, όλα καλά, τι ωραία. Πού τολμούσες να πεις πια για ζώα, για τσίρκο? Ξεκίνησα να λέω εγώ για την καταχνιά, για την ομίχλη. Ναι, για την Ουγγάζα, είναι στο Λονδίνο. Όταν πήγαμε στο Λονδίνο, εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου. Ελυπήθηκα και τους Κυπρίους που έφυγαν από την Κύπρο με το ωραίο περιβάλλον που έχουμε και πήγαν εκεί να εγκατασταθούν και όλη μέρα να δουλεύουν και όλη μέρα να όλη νύχτα κλειδωμένοι μέσα στο σπίτι. Λέω και εγώ, μ' άξιζε τον κόπο τέτοια ξενιτιά. Να το. Εδώ είμαστε στο Λονδίνο. Tower of London. Εδώ ψιλοτσακωθήκαμε με τον γέροντα. Διότι εγώ δεν άντεχα το Λονδίνο. Τι καταχνιά είναι, έλεγα. Πουφ, ωραίο το Λονδίνο. Απαντούσε αμέσως. Το σπουδαίο τι είναι, επειδή είχε διορατικό, δεν απαντούσε μόνο σε αυτά που έλεγα, αλλά και σε αυτά που σκεφτόμουν. Μα ξέρετε τι βασανιστήριο είναι αυτό? Να συνηθίσει ο νους σου να κρίνει και να έχεις δίπλα σου έναν Άγιο που διαβάζει τους λογισμούς σου, τις επιθυμίες σου, τις κρίσεις σου. Και τι ήθελα να πω σε μια ημέρα που είχε νομίχλη. Λέω, τώρα αυτό είναι ωραίο Λονδίνο, γέροντα, του λέω. Ωραίο το Λονδίνο. Του λέω, τι ωραίο είναι, γεμάτο καταχνιά, γεμάτο νομίχλη. Και τι έχει ομίχλη, ωραία που είναι ομίχλη, μ' αρέσει ομίχλη, πολύ ωραία ομίχλη. Και τσακωθήκαμε. Μετά, του πήγα και του έβαλα μετάνοια βέβαια και ζήτησα και διάβασε μου και ποιοι συγχωρητικοί. Μπαίνουμε στο αεροπλάνο να επιστρέψουμε από το Λονδίνο στην Αθήνα. Καθόμαστε δίπλα-δίπλα. Εμένα μου έρχονται οι λογισμοί οι ανάποδοι τώρα. Εστεναχώρησα τον γέροντα με τις κρίσεις μου. Έπιασε με εκεί η ευσέβεια μου, η μετάνοια μου, που δεν ήταν μετάνοια, ήταν μεταμέλεια αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και σκεφτόμουν τις ανάποδες, αντί να σκεφτούμε τα ευχάριστα, που ήταν τα πιο πολλά, σκεφτόμουν τα δυσάρεστα, που επεράσαμε μαζί. Και τα σκεφτόμουν, σας λέω, μου κάνει έναν έτσι, μη σκέφτεσαι έτσι, ωραία περάσαμε. Ωραία περάσαμε. Ίσα ωραία με τη Ρωσία. Η Ρωσία είχε προηγηθεί και εκεί περάσαμε πολύ καλά. Λοιπόν, δεν σακωθήκαμε στη Ρωσία. Λοιπόν, ενώ στο Λονδίνο η Ευρώπη ανάβει την. Λοιπόν, οπότε μου λέει, ίσα ωραία περάσαμε. Θυμάμαι αυτή την έκφραση. Ίσα ωραία περάσαμε ως αν την Ρωσία. Σε μια στιγμή, τι ήθελε η καημένη αεροσύνοδος να πει για τους βαθμούς εδάφους που θα έχουμε στο αεροδρόμιο όταν κατεβούμε της Αθήνας. Τα έλεγε στα αγγλικά και έλεγε, σε τόσες ώρες κατεβαίνουμε στο αεροδρόμιο των Αθηνών. Ο καιρός είναι αίθριος. Θερμοκρασία εδάφους 25 βαθμούς. Τι λέει, μου λέει, τι λέει. Του λέω, λέει ότι
σε τόσες ώρες θα είμαστε στην Αθήνα. Ψέματα λέει. Του λέω γιατί λέει ψέματα. Θα έχει καθυστέρηση. Εγώ σιωπόπα, λέει, είπα να μην ξαναπιαστούμε. Λοιπόν. Και λέει ότι το καιρός είναι αίθιος, είναι καλός ο καιρός. Τι καλός είναι, μου λέει. Ξεκινάει ένας αέρας, όταν θα φτάσουμε εκεί, θα παίρνει το αεροπλάνο από εδώ, από εκεί, όλοι αχ και βαχ θα είναι. Λοιπόν, από το φόβο τους μπας και σκοτωθούμε. Δεν θα σκοτωθούμε όμως τώρα. Του λέω, μα και βαθμοί εδάφους, του λέω, που λέει 25, ψέματα λέει. 15 είναι οι βαθμοί εδάφους. Δεν βλέπουνε καλά. Του λέω, γέροντα, μα και εγώ, ας πούμε, μου κάνουν εντύπωση τι είναι, παιδί μου, ο αφώτιστος άνθρωπος. Τώρα σας περιγράφω το σύνοραν, ένα φωτισμένον άνθρωπο. Δέστε και εμέναν όμως, έναν αφώτιστον άνθρωπο, πόσο παράτερος είναι με, ένα, με έναν Άγιο. Μερικοί μου λένε, α, τι ωραία που έζησες με τους Αγίους. Τους λέω, τρεις ημέρες να κάτσετε δίπλα τους. Να σας δω αν αντέχετε. Τρεις ημέρες μόνο. Έτσι. Λοιπόν, διότι εμείς θέλουμε την αμαρτία. Αυτόν είναι. Ο Άγιος θέλει την καθαρότητα, την απλότητα. Ίχνος λογισμού δεν έχει. Λοιπόν, εμείς θέλουμε συνεχώς να κρίνουμε, να κατακρίνουμε, να συγκρίνουμε, να αναλύουμε. Τίποτε σε αυτά στους Αγίους. Αλλά στον γέρον Ευμένιον ήταν σε μεγάλο βαθμό αυτό. Υπάρχει λόγος. Θα σας το πω στο τέλος. Οπότε φτάνουμε στο αεροδρόμιο, το αεροπλάνο. Ένας αέρας επήγαινε το αεροπλάνο και ερχόταν έτσι. Δεν μπορούσε να το κρατήσει ο καημένος ο πιλότος. Και άρχισα εγώ, του λέω, γέροντα, ήρθαν τα λόγια σου. Έτσι. Άρχισα και εγώ και γέλου. Διότι έβλεπα να πραγματοποιούνται αυτά που μου είπε πριν μια ώρα. Λοιπόν, ο κόσμος πίσω. Άλλοι καμνάνε με τον. Άλλοι που το φόβο τους εστρίγκλιζα. Ότι να πέσει το αεροπλάνο. Λοιπόν, σε μια στιγμή τι ήθελε ο πιλότος να πει. Έχουμε έναν έκτακτο μπουρίνι και βρέχει μανιωδός και φυσά, βαθμοί εδάφους 15. Μου λέει, τι λέει, βαθμοί εδάφους 15. Που τα γέλια που κάμαμε ετρέχαν οι μίξες μας. Λοιπόν. Και έβλεπες δυο καλογέρους μπροστά να γελάνε και 100 ανθρώπους πίσω να αναστενάζουν. Κατεβαίνουμε. Τον παίρνουμε πρώτα τον ίδιο να τον αφήσουμε στο λεπροκομείο, στο λιμωδόν. Και τι γυρνά και μου λέει. Που το πρωί να ετοιμάζεις βαλίτσες, να πας εκείνον το τεράστιο Heathrow, πώς λέγεται, Heathrow του Λονδίνου, το απέσιο. Λοιπόν, να μου θυμώσει τώρα. Λοιπόν, να μπεις μες στα αεροπλάνο, καθυστέρηση να ανέβεις, να γίνουν όλα αυτά. Καταλάβεις, να ζαλιστείς. Λοιπόν, γελούσαμε, αλλά ζαλιστήκαμε κιόλας από το πήγαινε έλα. Να πάμε μετά άλλη μια ώρα να φτάσουμε στο Αιγάλεο, με εκείνη την κίνηση της Αθήνας. Και ο γέρο Ευμένιος, ωραία διάκο περάσαμε, λέω, για να τον πιάσουν οι κριτικές ευγένειες, κάτι θέλει. Πολύ ωραία διάκο περάσαμε. Πάντως να ξέρεις, άκου τι Λεβέντης ήταν, τι άρχοντας. Με όλους πέρασα καλά, αλλά μαζί σου πέρασα τα χρυσά χρόνια. Έτσι μου είπε. Άκουσες, μου λέει, αυτά να θυμάσαι παιδί μου και αυτά να λες του κόσμου. Μαζί περάσαμε τα χρυσά χρόνια. Ήταν ο τελευταίος του λόγος. Όταν πήγα να το δω και είχα εκλεγεί επίσκοπος το 99.
Και αυτός εψυχομακούσε. Βρήκε τη δύναμη και μου είπε, νεόφυτέ μου, τώρα ανέβηκα πάλι στο Σταυρό. Από το Σταυρό εξεκίνησα, στο Σταυρό καταλήγω. Αλλά να ξέρεις, μαζί σου πέρασα τα χρυσά χρόνια. Έτσι. Φτάνομαι στο λεπροκομείο. Και ο χρυσός μας γέροντας, τι γυρνάει και μου λέει. Να διαβάσουμε, μου λέει, λίγο ψαλτήρι. Τώρα, του λέω. Μου λέει, τώρα. Του λέω, γέροντα, δεν θα σου κάνω υπακοή. Παιδάκι μου λέει, θα κάνουμε την ακολουθία μας σήμερα, να την κάνουμε υπόψη. Να την κάνουμε υπόψη, του λέω. Λοιπόν, και μου λέει, εγώ θα την κάνω τώρα. Και ανέβηκε στο ψαλτήρι να πας στο καλό διάκο. Σε ευχαριστώ για την ωραίο προσκύνημα. Σημειώστε, πήγαμε στην Αγγλία για να δούμε τον Άγιο Σοφρόνιο. Που τότε είδαστε στα ύστερα του. Και μπήκε μέσα στο κελί ο Πάτερ Ευμένιος, του εδιέβασε ευχέλαιο, έγινε καλά παρακαλώ. Και εκεί που ήταν ετοιμοθάνατος και ξαπλωμένος ο Σοφρόνιος, ευγήκε και μας εχαιρέτησε και μας. Και πήραμε την ευχή του. Και είπε στους πατέρες εκεί, μα τι βλέπω, είναι το Άγιο Πνεύμα στην αυλή της Μονής και δεν μου είπατε τίποτα. Και του είπε ο πάτερ Ζαχαρίας, του λέει, ξέρεις, είναι κάτι παιδιά, του λέει, και φέρανε έναν κριτικό που είναι Άγιος άνθρωπος, του λέει, ο πατήρ Ευμένιος, αυτός περί μου, του λέει, έχει ο γιος του Άγιο Πνεύμα, πέστε του να έρθει να με διαβάσει. Όπως εζήτησε ο γέρος Σοφρόνιος κάποτε, εζήτησε και από μέναν των Ελεηνών ο Άγιος Πορφύριος. Ότι πρέπει να ξομολογηθώ, παιδί μου, μου είπε. Δεν μπορεί, μου λέει, εσύ να έχεις δυο και εγώ να μην έχω κανέναν. Του λέω, γέροντα, ποιον να σου φέρω. Να μου φέρεις ή τον Ιάκωβο, μου είπε, ή τον Ευμένιο. Του λέω, είναι αδύνατον να έρθει ο γέρο Ιάκωβος. Είναι, έβαλε βηματοδότη, είναι, έχει αρρώστιες πολλές. Μου λέει, να πεις του Ευμένιου. Και μου είπε ο Ευμένιος, ο γέροντας, βρες έναν αυτοκίνητο και ευχαρίστως να πάω να τον ξομολογήσω. Τότε απευθύνθηκα κι εγώ στον πλούσιο της παρέας μας, που ήταν ο Χριστόδουλος, ο πρωτοπαπάς. Και του είπα, σε παρακαλώ, εγώ εσπούδαζα τότε νομική, ο Χριστόδουλος εσπούδαζε στο Μετσόβιο ηλεκτρολόγος μηχανικός και έπαιρνε και μια σπουδαία υποτροφία λόγω που ήταν αριστούχος και όλοι κοντά του ψηλά χαμηλά κουτσοπερνούσαμε. Λοιπόν, και πήγαιναν καλά ο αδερφός, ευρήκε έναν άλλο φοιτητή και μαζί εκάμαμε το ταξίδι Εγάλεο Οροπός. Θα τον παρακαλέσω για να ξεκουραστείτε από μένα, να ακούσετε το Χριστόδουλο την εμπειρία που είχε από τον γέρον Ευμένιο. Ο Παπάνδρεας νομίζω πρέπει κάποιον να τον πάει στο σπίτι του. Σε παρακαλώ να φροντίσετε τον παππού. Ο Χριστόδουλος πρωτοπαπάς είναι ο διευθυντής του Χελλάς ΣΑΤ, του δορυφόρου. Έλα, γέροντα μου. Την ευχή του Χριστού. Να σε καλά. Έλα και καμιά εικονούτσα να πάρεις του Αγίου μας. Έτσι. Ευχαριστώ που είσαι κοντά μας. Πάντοτε. Ναι, αδερφέ. Καλησπέρα σας. Είναι η πρώτη φορά που μιλώ σε τέτοιον ακροατήριο. Και παρακαλώ συγχωρήστε με αν κάνω κάποια λάθη. Είχα πάει στην Αθήνα το 1981 και φεύγοντας από το θερμοκήπιο που έχουμε εμείς εδώ στην Κύπρο και πηγαίνοντας στην Αθήνα, ένας φοιτητής 20 χρονών έχει τρεις δρόμους να ακολουθήσει. Ο ένας δρόμος είναι ο δρόμος της Dolce Vita. Ο δρόμος της Dolce Vita,
δηλαδή, ορξεβίτα, δηλαδή της καλής ζωής, της ξέγνιας της ζωής, με φίλους, με φίλες, να γυρίζει από εδώ από εκεί. Ο δεύτερος δρόμος είναι ο δρόμος των αναζητήσεων των πνευματικών και ο τρίτος δρόμος είναι ο δρόμος των καλών βαθμών στο Πολυτεχνείο ή στο Πανεπιστήμιο. Μπορεί να τα συνδυάσει και τα τρία ή μπορεί να συνδυάσει, να έχει ανάλογους συνδυασμούς. Λόγω της φτώχειας, γιατί δεν ήμουν πλούσιος, πανιερώτατε. Ήταν πιο φτωχός που μας, αλλά ήταν έξυπνος. Αλλά λόγω της φτώχειας, την Dolce Vita έπρεπε να την ξεχάσουμε και έπρεπε να ασχοληθούμε λίγο με τις πνευματικές αναζητήσεις και με τους βαθμούς στο Πολυτεχνείο. Στις πνευματικές αναζητήσεις έψαχνα, προερχόμουν από μια οικογένεια η οποία είχε πίστη, αλλά κυρίως η πίστη ήταν του οργανωσιακού περιβάλλοντος, να σας πω την αλήθεια. Ήταν το ασπρόμαυρο, το γραμμικό, όχι το στρογγύλο, που είναι η πραγματική πίστη των πατέρων της Εκκλησίας μας, όπως τους έχουμε γνωρίσει. Είχα πάει και γνώρισα τον Δεσπότη, τον Όμηρον, το 1982, όταν κάναμε όλοι παρέα, και σας το είχε μπει και στις ομιλίες τους, εκεί στη Χριστιανική Συντροφιά του Αγίου Γερασίμου. Αυτό που είχα ξεχωρίσει από τον Δεσπότη ήταν ότι το 82 ήταν ήδη όριμος και είχε ήδη ψάξει και βρήκε αρκετούς γέροντες και αγιασμένους ανθρώπους, και το καλό του ήταν ότι δεν ορθοτομούσε μόνο όταν σαν Δεσπότης, αλλά μας επληροφορούσε και τις εμπειρίες του που είχε κοντά σε αυτούς τους αγιασμένους ανθρώπους. Βρισκόμαστε μια παρέα εκεί όλοι στον Άγιο Γεράσιμο και μας έλεγε για τις εμπειρίες του με τον Άγιον Ιάκωβο κυρίως. Τον Άγιον Ιάκωβο δεν τον γνώρισα δυστυχώς προσωπικά, αλλά τον γνώρισα μέσω του Δεσπότη τότε, για τον Άγιον Πορφύριον, τον οποίο γνώρισα προσωπικά, και για τον Άγιον τον Γέροντα Νευμένιον και τον Άγιον Παΐσιο. Όμως προερχόμενος από αυτήν την κοινωνία του ορθολογισμού και του Πολυτεχνείου, να σας πω την αλήθεια, τα μάτια της ψυχής μου τα άνοιξε ο Άγιος Παΐσιος το 1984, όταν πήγα στο Άγιον Όρος, και εκεί όταν έμαθε ότι ήμουν ηλεκτρολόγος μηχανικός, φοιτητής ηλεκτρολόγος μηχανικός, μου είπε κάτι το πάρα πολύ απλό, γιατί ο Άγιος Παΐσιος ήταν πάρα πολύ απλός στην επικοινωνία με τον πρακτικός. Κόσμο και πρακτικός. Πρακτικός. Πρακτικός, πρακτικός. Και με απλά λόγια, όχι απλώς. Η μετάδοση ήταν, των γνώσεων ήταν με απλά λόγια. Μου είπε ότι, παιδί μου, εσείς οι ηλεκτρολόγοι, όταν ο αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι, όταν είναι σκουριασμένος, δεν είναι καθαρός, δεν άγει το ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα πρέπει να διατηρείτε τους αγωγούς της πίστης σας καθαρούς και ο Θεός έχει την πρίζα έτοιμη. Αυτό μου είχε μπει ο Άγιος Παΐσιος. Το 1985, όντως, μου είπε ο τότε Όμηρος, ο σημερινός δεσπότης μας, να βρω έναν αυτοκίνητο, να πάρουμε τον Γέροντα Ευμένιο να εξομολογήσει τον Γέροντα Πορφύριο. Βρήκα ένα φίλο μου που είχε ένα αυτοκίνητο, συμφοιτητή μου, τον Σάβα, πήγαμε στον Λιμουδόν και είδα για πρώτη φορά τον Άγιο Ευμένιο, ο οποίος ήταν ένας πάρα πολύ χαμογελαστός και ήσυχος. Δεν έλεγε κουβέντα. Χαμογελούσε μόνο. Μάλιστα, εμείς είχαμε κάνει και έναν κουτσομπολιό με τον φίλο μου, γιατί δίπλα είχε μια χωράφα, νομίζω, ένα χωράφι δίπλα στο Λιμωδόν, και θα έκανε η ΚΝΕ μια εκδήλωση το βράδυ εκείνο, γιατί ήταν Σαββατοκυρίακο. Η ΚΝΕ τι είναι? Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, νομίζω, εκείνη την εποχή, έτσι ήταν. Αλλά ήταν γενικά μια εκδήλωση πολύ θορυβώδης. Και ήρθε μια κυρία να ζητήσει από τον Άγιο Ευμένιο τη βοήθειά του να πάρει ρεύμα για την εκδήλωση. Και η κατάσταση της δεν του μιλούσε ούτε καλά. Δεν το προσέξατε εσείς, το προσέξαμε εμείς οι φοιτητές. Επίσης δεν ήταν καλά ντυμένη. Και γυρίζει και μου λέει ο φίλος μου, ο Σάβας, ρε μα μιλά έτσι του γέροντα με αυτόν το στυλ να ζητήσει. Ο γέροντας όλο χαμόγελο, την είχε βοηθήσει να πάει
βάλει το ρεύμα, να την εξυπηρετήσει, εδώ είναι το νερό, κόρη μου, εδώ είναι από εδώ, από εκεί, χωρίς να διαμαρτυρηθεί, χωρίς να πει τίποτα. Και μάλιστα με έκπληξη δική μας, γιατί αν ήταν οποιοδήποτε άλλος ιερέας εκείνη την εποχή, την δεκαετία του 80, και μέσα στην Αθήνα, θα της έλεγε πώς έρχεσαι εδώ, μέσα εδώ πέρα είναι μοναστήρι, είναι μέσα στους λεπρούς, με τέτοια αφίεση, με τέτοιον τρόπο. Καθόλου. Τη συμπεριφέρθηκε σαν να συμπεριφέρεται με τον πιο ευχάριστο και σημαντικό τρόπο, σαν να ήταν η ίδια ένα σημαντικό πρόσωπο. Μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο. Η κίνηση της Αθήνας, δεν υπήρχαν τότε οι εθνικές οδοί όπως υπάρχουν τώρα. Η κίνηση της Αθήνας πάρα πολύ, ειδικά στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, για να πάμε στο Γέροντα Πορφύριο. Εμείς τυπικοί και με βάση το πρόγραμμα οι πολυτεχνίτες, γυρίζω και του λέω, Γέροντα, έχει πάρα πολύ κίνηση. Γυρίζει και μου λέει, ωραία κίνηση. Μια χαρά είναι η κίνηση. Να πάμε στο... πάμε στο Γέροντα Πορφύριο, περιμένουμε έξω. Ούτε αυτό δεν δικαιούμαστε να πούμε. Τίποτε, ούτε ότι να καθυστερήσουμε. Ωραία η καθυστέρηση. Δηλαδή δεν σου απαγόρευε να μιλήσεις, αλλά σαν να αμυνόταν ο ίδιος μέσα του. Πιο πολύ το έλεγε για τον εαυτόν του. Ωραία η κίνηση. Διότι μου είπαν άλλη φορά, με συγχωρείς Χριστόδουλε, εσυνήθισε μου λέει ο νους σου να κρίνει. Και όταν μου λέει κρίνεις και συγκρίνεις τα καλά, οπωσδήποτε θα καταλήξεις και στα κακά. Γι' αυτό ξεκίνα μου λέει, όχι μόνο από τα κακά να μην κρίνεις, αλλά από τα καλά. Δηλαδή, μην πεις ουφ, καύσωνας. Τι ωραίος καύσωνας. Τώρα, εάν εσείς μπορείτε να λέτε να έχει καύσωνα, να τρέχει ο υδρότας σας και να λες τι ωραίος καύσωνας, τι ωραίος καύσωνας. Συνεχίστε. Μπαίνει ο Γέροντας Ευμένιος, ο Άγιος Ευμένιος, στο κελί του Αγίου Πορφυρίου. Μένουν αρκετή ώρα μέσα. Εμείς έξω να λέμε τα δικά μας, οι τρεις φοιτητές, να κρίνουμε, να κατακρίνουμε οτιδήποτε μπορούσατε να φανταστείτε. Και βγαίνει ο Άγιος Ευμένιος από τον Άγιο Πορφύριο. Στην αρχή δεν είχετε προσέξει το πρόσωπο του. Είδα έναν πολύ λαμπερό πρόσωπο, πρωτοφανές λαμπερό πρόσωπο, και συνέχεια γελούσε ακατάπαυστα. Και μάλιστα λέω στον τότε Όμηρον, κοίταξε το πρόσωπο του Αγίου, του Γέροντα Ευμενίου, βγήκε και είναι πάρα πολύ λαμπερό, πολύ χαμογελαστό. Εμείς πήραμε την ευχή του Αγίου Πορφυρίου και κατηφορήσαμε στη διπλανή μονή του Παρακλήτου. Και καθίσαμε εκεί στη μονή να προσκυνήσουμε και είδαμε έναν μοναχό, ο οποίος μας φιλοξενούσε εκείνη τη στιγμή. Και αυτό που θυμάμαι ήταν η πρώτη φορά που είδα τον Γέροντα να θυμώσει πάρα πολύ. Γιατί ο συγκεκριμένος μοναχός, σε μια μικρή απόσταση από τον Άγιο Πορφύριο, έλεγε και διαμαρτυρόταν ότι η κοινωνία μας δεν έχει Αγίους. Και πρέπει η κοινωνία μας να έχει Αγίους, και δυστυχώς δεν έχει Αγίους για να στηρίζουν τον κόσμο, και πρέπει να υπάρχουν Άγιοι. Και κάποια στιγμή ο Γέροντας Ευμένιος, ο Άγιος Ευμένιος, τον άκουγε σιωπηρά και τον ρωτά, δεν είναι έτσι, Γέροντα Ευμένιε? Όχι, δεν τον ήξερε. Δεν τον ήξερε. Α. Τον ήξερε, ναι. Εσείς πρέπει να το πείτε καλύτερα, γιατί δεν μπορώ να διηγηθώ με τον ίδιο τρόπο. Αλλά αυτό, να τελειώσω τώρα τη δική μου παρέμβαση, αυτό που περισσότερο μου έκανε εντύπωση ήταν στην επιστροφή, μέσα στο αυτοκίνητο, κάναμε ένα Εσπερινό. Και η ιστορία με τον Εσπερινό ήταν η εξής. Ενώ περοχωρούσε το αυτοκίνητο, γύριζε και μας έλεγε πού είμαστε τώρα, στην Κηφισιά. Του Αρχιεπισκόπου ημών, του Μητροπολίτη Κηφισίας. Προχωρούσαμε πιο κάτω, ήταν η Νίκαια. Πού είμαστε τώρα, στην Νίκαια. Α, του Αρχιεπισκόπου ημών, του Μητροπολίτη Νικαίας. Τη φήμη. Όταν ήταν... Να τιμήσει τον επίσκοπο. Να τιμήσει τον επίσκοπο. Τελικά ήθελα να σας πω, επειδή ασχολήθηκα αρκετά με την κβαντομηχανική,
Και βλέποντας και τις εμπειρίες ανθρώπων, αλλά και ζώντας κοντά σε φωτισμένους ανθρώπους, ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ότι γενικά οι φωτισμένοι άνθρωποι, όπως είναι οι Άγιοι, Πορφύριος, ο Άγιος Ευμένιος και όλοι οι Άγιοι, όταν φωτιστούν, ζουν σε μια διαφορετική διάσταση. Εμείς ξέρουμε τις διαστάσεις τις τέσσερις αυτή τη στιγμή, όπως ζούμε. Είναι ο χώρος, οι τρεις διαστάσεις του χώρου και ο χρόνος. Και είναι γραμμικές οι διαστάσεις. Δηλαδή, όταν μεγαλώνει η απόσταση, βλέπουμε ότι υπάρχει, όταν μεγαλώνει το ύψος, έχουμε γραμμική αποτύπωση της απόστασης, όπως και με τον χρόνο. Ξέρουμε ότι από τη στιγμή που ξεκινά πριν ένα χρόνο, ξέρουμε το σημείο που ξεκίνησε πριν ένα χρόνο ο χρόνος. Οι Άγιοι βρίσκονται σε μια άλλη διάσταση, όπου αυτές οι διαστάσεις είναι καμπυλωμένες. Δηλαδή, για έναν Άγιο δεν υπάρχει η διαφορά του χώρου και του χρόνου. Βλέπουν ταυτόχρονα και το μέλλον και το παρόν και το παρελθόν. Και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε αυτές τις συμπεριφορές. Και να σας πω και κάτι άλλο, δεν είμαστε ψεκασμένοι εμείς οι Ορθόδοξοι, γιατί το ίδιο συζητώ και με άλλους Ορθόδοξους επιστήμονες από τη Ρουμανία, από τη Ρωσία, από τη Σερβία, οι οποίοι γνωρίζουν ακριβώς την κβαντομηχανική, γνωρίζουν ακριβώς την ίδια επιστήμη και που έχουμε στη φυσική, και αναγνωρίζουν ότι οι Στάρετς και οι Άγιοι έχουν αυτές τις ιδιότητες. Δηλαδή, ότι είναι εκτός των δικών μας συμβατικών, του συμβατικού χωροχρόνου. Και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε και τις προφητείες των Αγίων, γι' αυτόν τον λόγο βλέπουμε και τι βλέπουν οι Άγιοι στο παρελθόν, στο μέλλον, και το πώς βλέπουν και το Άγιο. Και τις μετακινήσεις. Και τις μετακινήσεις, ναι, και για τους Άγιους, για τους Αγίους επίσης, δεν υπάρχει ο περιορισμός του χωροχρόνου. Όπως είναι ο χρόνος που έχει να κάνει με τις προφητείες, έχει να κάνει και με το χώρο. Δηλαδή, οι δυνάμεις που έχουμε, της βαρύτητας, οι ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις, δεν ισχύουν για τους Αγίους. Μπορούν να μετακινηθούν οι Άγιοι μέσα σε ένα δευτερόλεπτο από ένα σημείο του σύμπαντος σε ένα άλλο σημείο του σύμπαντος. Δεν είναι μόνο στον πλανήτη Γη. Αυτά ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Ο Δεσπότης να μας πει αυτόν όμως που ήταν θυμωμένος ο Άγιος, γιατί ήταν η πρώτη φορά που τον είδαμε θυμωμένο. Εγώ τον είδα αρκετές. Ναι. Επήγαμε σε αυτόν τον μοναστήρι που όταν θα τα... Δεν έπρεπε να το αναφέρεις, τέλος πάντων. Ο μοναχός αυτός είναι εξαίρεση, δεν είναι εντός της μονής τώρα. Λοιπόν, και δεν ξέρω αν ζει ο καημένος. Αυτός που έλεγε ότι τώρα είναι εύκολο να βρεις Αγίους, έλεγε. Και τρέχουν από εδώ από εκεί, λέει, να βρουν Αγίους. Και εντωμεταξύ ο καημένος έμενε δίπλα από τον Γερόντα Πορφύριο. Ναι, μιλούμε δίπλα όσον είναι ο Αστρομερίδης με την Περιστερώνα, τόσο κοντά. Λοιπόν, εγώ είχα μαζί μου έναν Ευμένιο, λέω δεν δικαιούσε να μιλήσεις. Εγώ νόμιζα ότι ο γέρο Ευμένιος θα σιωπήσει. Δεν εσιώπησε, γιατί επρόσβαλε το Θεό του, την εμπειρία του που είχε με το Θεό του. Διότι σας είπα, οι Άγιοι δεν μιλούν ακαδημαϊκά, μιλούν εμπειρικά. Ό,τι ζουν δηλαδή. Και τι γυρίζει, ενώ έλεγε ότι δεν υπάρχουν Άγιοι, ψέματα λες, ξεκίνησε έτσι ήπια. Ψέματα λες, ακούεν κόσμος και νέα παιδιά ειδικά. Γιατί λες έτσι? Για ποιον λέει ο παππούλης ότι λέει ψέματα? Εσύ λες ψέματα. Κοιτάστε εξουσία που έχει ένας Άγιος. Εγώ λέω ψέματα, μάλιστα λες ψέματα. Τι ψέματα είπα, πάτερ, μα ποιος είσαι εσύ? Δεν ήξερε ότι είναι ο Ευμένιος, ο περιλάλητος του νεπροκομείου. Δεν έχει σημασία ποιος είμαι. Είμαι ένας παπάς σε ένα νοσοκομιακό μέρος, ναι, ναό. Ποιος είναι αυτός? Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ό,τι λες ψέματα του κόσμου. Τι ψέματα είπα, πάτερ, του λέει. Τι είπες ότι δεν υπάρχουν σήμερα Άγιοι? Εγώ, πάτερ μου, κάθε Σαββάτο, χρόνια τώρα, πηγαίνω
πώς τη λέμε, ρε, την αγορά κάτω της Αθήνας. Ναι, εκεί στο Βαρβάκιο, ναι. Στην ανοιχτή αγορά, δεν θυμάμαι πώς το είπε. Πάω στην αγορά και ψωνίζω και πηγαίνοντας πάντοτε με το καλυμάφχιν του, κι ας ήταν καλόγυρος, για να μην ξεχωρίζει. Λοιπόν, και πηγαίνοντας του λέει, βλέπω Αγίους. Τι Αγίους βλέπεις, του λέει? Να περπατάνε στον δρόμο. Και μέσα στα φουστάνια, γυναίκες δηλαδή, που έχουν αγιάσει και ζωντανές, και μέσα στα παντελόνια. Και εσύ, του λέει, λες ότι δεν έχει Αγίους? Τώρα είναι η εποχή των πολλών και των μεγάλων Αγίων. Όπου επλεώνασε η αμαρτία, υπερυπερίσσευσε η χάρη. Δεν τα ξέρεις εσύ, πάτερ μου, εδώ? Και μιλάς και ανοίγει πόρτα της Κυρίως Μονής και έρχεται ο υψηλόκορμος αγιότατος ηγούμενος της Μονής, πατήρ Τιμόθεος Σακχάς, αυτός που μας έδωσε τις εικόνες του Αγίου Σεραφείμ και πήγαμε στη Ρωσία, που έκαμνε ιεραποστολή σε όλη την τότε Σοβιετική Ένωση, όταν όλη την είχα ξεχασμένη. Λοιπόν, και μόλις τον βλέπει τον καιρό Ευμένιον, τον ήξερε. «Πάτερ Ευμένιε, εσύ είσαι? Τι κάνεις, πάντρε Τιμόθε?» Πήγαινε και ο θυμός, πήγαν και οι αυστηρότητες. «Τι κάνεις, πάντρε Τιμόθε?» Και τι κάνει ο πάντρε Τιμόθεος? Μια μετάνοια στρωτή, και του λέει, έλα γέροντα, του λέει, να πάμε να φάμε, φέρ και τα παιδιά μαζί σου. Λοιπόν, όχι, δεν θα πάμε, δεν θα πάμε, και φύγαμε. Έτσι. Μέσα σε αυτούς που γνώρισαν τον Όσιον Πατέρα ημών Ευμένιον και είχε τη φώτιση να τον κάνει και για πνευματικόν του για ένα διάστημα, είναι και ο γνωστός ένεκεν των διαμαρτυριών του, γιατί είναι πάρα των περίοδων του κορονοϊού, ο αδελφός ημών Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης. Λοιπόν, εσείς εγνωρίσετε τον Ελπιδοφόρο ως γιατρόν. Εγώ τον θυμάμαι ως φοιτητή που ερχόταν εκεί στο γέρονταν για να εξομολογηθεί. Αν θέλεις, δύο λόγια να πεις εσύ, σε παρακαλώ. Η φωτογραφία που βλέπετε, με συγχωρείς, Ελπιδοφόρε μου, είναι ο γέροντας την τελευταία νύχτα. Παναγία μου, τώρα θυμάμαι που τραγουδούσαμε, αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, και είναι η νύχτα που πήγαμε. Το πρωί θα έφευγα για την Κύπρο, για να έρθω στο μοναστήρι, στη Λάρνακα, στον Πάτερ Σιμεό. Και επέλεξα η τελευταία μου νύχτα στην Αθήνα να είναι μαζί με τον Γέροντα Ευμένιο. Τι πιο ωραίο, αφού προηγουμένως επισκέφθηκα τους συνασκητές του λεπρούς, την Βαγγελιών, την Αργυρών, την Τίνα που ζει ακόμα, λοιπόν, τον Αριστίδην, λοιπόν, τον Μιχαήλ των Τυφλών, την Ευτυχία, η οποία δεν είχε φρύδια και της έφερνα μολύβια και της βάζαμε εδώ έτσι για να έχει φρύδια, να νιώθει και αυτή η γυναίκα. Τέτοια είχαμε, τι νομίζετε? Άλλη φορά να σας πω για αυτούς τους λεπρούς, να δείτε Αγίους, κρυμμένους, μυστικούς. Λοιπόν, και εμείς μετά κατηφορήσαμε μαζί με τον επιστήθιον τότε φίλον Δημήτριον Ελλαδίτην εις την καταγωγή από τα μέρη της Μακεδονίας, και αυτός τώρα ιερομόναχος. Όσο λαλίστατος είμαι εγώ, τόσο σιωπηλός είναι ο Δημήτρης. Λοιπόν, είχε μοτόραν ο Δημήτρης. Και σκεφτείτε, δίπλα εκείνος ο πανύψηλος, καταλαβαίνετε ποιος είναι, τον καιρό που ήμουνα 70 κιλά,
και κάναμε την τελευταία μας ακολουθία μαζί και στο τέλος όταν έμεινα μόνος μου και με διέβασε ώρα πολύ και με σταύρωσε, μου είπε θέλω να σου πω κάτι. Του λέω τι, το ακούσατε ψες. Ήταν εκεί που μου είπε, θυμάσαι πριν 7 χρόνια που ήρθες εδώ σε μένα και μου είπες να γίνω πνευματικός σου και σου είπα όχι, εγώ ξομολογώ μόνον λεπρούς ασθενείς. Είχα αποφασίσει, μου λέει, να σε διώξω, όπως και άλλους που μου είπα. Και όπως μου λέει, έφευγες λυπημένος, σε είδα να φοράς ράσα. Αυτό που είπε ο Χριστόδουλος προηγουμένως. Οι Άγιοι βλέπουν το μέλλον, ταυτόχρονα με το παρόν. Και άκουσα μέσα μου, πρέπει να κρατήσεις αυτόν το παιδί. Κάποτε αυτός θα βοηθήσει την Εκκλησία. Και τώρα πρέπει να τον βοηθήσετε εσείς. Θα γίνει ένας καλός ιερομόναχος. Και του λέω γιατί δεν μου το είπες. Πριν 7 χρόνια. Και με άφησες, του λέει, να βασανίζομαι. Να ρωτώ από εδώ, από εκεί. Αφού το είδες και σε εμπιστεύομαι. Α, δεν έχει αξία. Όλα να σου τα λέμε εμείς, μου λέει, προφητικά και αποκαλυπτικά. Ορισμένα πράγματα πρέπει να τα βρείτε μόνοι σας. Να μάθετε να προσεύχεστε. Να σας δίνει και εσάς πληροφορία. Ο Χριστός στην καρδιά σας. Αυτό είναι λεβεντιά πνευματική. Αυτότε λοιπόν είπαμε να βγάλουμε μία φωτογραφία και γελάμε τουλάχιστον εμείς. Γιατί έβαλε ο Δημήτρης τη φωτογραφία μόνη της απέναντι. Και φωτογραφηθήκαμε οι τρεις με τη φωτογραφική. Λοιπόν, αγαπητέ μου ελπιδοφόρε, η ελπίση σε σένα. Ευχαριστώ πανερώτατε. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω πολλά πράγματα για την πνευματική ωφέλεια των αδελφών μας εδώ. Νομίζω εσείς τα λέτε καλύτερα. Δόξα τω Θεώ, είχα την ευλογία να γνωρίσω τον Γέροντα Μένιον όταν πήγα και εγώ φοιτητή στην Αθήνα. Είχα γνωρίσει κάποιον κύριο Ελλατήτη τότε και τον ερώτησα, του λέω, πού μπορούμε να πάμε για να εξομολογούμαστε. Και μου λέει, έχει όνομα ο Γέροντας Ευμένιος στο Λιμωδό, μου λέει, αν θες να πας εκεί. Και πήγα και γνώρισα τον Γέροντα. Ποια χρονιά ήταν? Πρέπει να ήταν το 1987. Ήταν μόλις έφευγα, ναι. Εγώ. Ναι. Μάλιστα. Και πήγα εκεί στο Γέροντα και μείναμε εκεί. Έμεινα εκεί ως φοιτητής όλα τα χρόνια που ήμουν στην ιατρική σχολή. Να πηγαίνω, τότε είχα πάρει και ένα μηχανάκι, αυτές τις Suzuki, τις Landy, που είχαμε, την είχα πάρει από την Κύπρο, καυγάδες με τους γονείς μου για να με αφήσουν να την πάρω στην Αθήνα. Δόξα τω Θεώ με άφησα και έμενα στην Αθήνα και έπαιρνα το μηχανάκι και έτρεχα στην Ιεράν Οδόν, αν θυμάστε την Ιεράν Οδόν εκεί, και πήγαινα στο Εγάλεο με το μηχανάκι και είχα αυτή την ευλογία να μπορώ να πηγαίνω έτσι πολύ συχνά. Θυμάμαι πάρα πολλά Σάββατα, απογεύματα, στον Εσπερινό του Σαββάτου, που πήγαινα και παίρναμε δύναμη. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Οι ακολουθίες του Γέροντα πάρα πολύ ωραίες. Και την τότε εποχή, όπως λέτε, πανιερώτατε, ήταν λίγος ο κόσμος που πήγαινε. Πήγαμε εκεί. Μπορεί η εκκλησία να είχε 4, 5, 6 υγιείς και οι υπόλοιποι λεπροί αυτοί που έρχονταν, ο Αριστίδης, η Αργυρό, η Κωνσταντίνα και 2-3 άλλοι. Και κάναμε τον Εσπερινό του Σαββάτου. Ήταν μεγάλη χαρά που παίρναμε από το χαμόγελο του Γέροντα, από την ακολουθία του Γέροντα. Πάρα πολύ ωραίες οι ακολουθίες του. Κατανυχτικές, μπορούσαμε να καθόμαστε εκεί στα στασίδια για να προσευχόμαστε. Είχε πολύ ωραία φωνή. Μου έχει μείνει έτσι μέσα στα αυτιά μου, πώς έλεγε αυτά που λέμε για τους κεκοιμημένους. Που διαβάζουμε, ναι, εκεί που διαβάζουμε το, έτσι μια πολύ ωραία φράση που δεν την έχω ακούσει
από κανέναν άλλο να τη λέει με αυτόν το ύφος το ωραίο που λέει παρασύ φιλάνθρωπε αυτήν την φράση που διαβάζουν πολύ ωραία έτσι με έναν δικό του προσωπικό ύφος. Είχε αυτόν το χαμόγελο, τη χαρά. Ο γέροντας πηγαίναμε εμείς τότε με όλες τις δυσκολίες, τις στεναχώριες που είχαμε και να παίρνουμε χαρά από τον γέροντα. Εγώ προσωπικά δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Το στεναχωριέμαι γιατί τότε δεν καταλάβαμε εμείς την αγιότητα του γέροντα. Εγώ προσωπικά πήρε καιρό προς το τέλος να καταλάβουμε ότι ο γέροντας είχε μέτρα αγιότητας και δεν ωφεληθήκαμε. Το μόνο που κάναμε να το στεναχωρούμε με τις αμαρτίες μας. Εντάξει, να πω μόνο ότι έτσι έναν σαν περιστατικό προς το τέλος, το 93 πρέπει να ήταν, όταν δεν θυμάμαι αν ήσασταν κι εσείς εκεί, πανιερώτατε, όταν έγινε αρχιμανδρίτης. Ήμουν στην Κύπρο, αλλά επίσης και τον έβλεπα τακτικά. Όχι, την ημέρα που τον έκαναν την αρχιμανδρίτη, ο Νικαίας. Δεν έβγαζε το σταυρό. Ο Νικαίας που τον έκαναν αρχιμανδρίτη. Ναι, ξέρετε, δεν ήμουν. Ναι, δεν ήσασταν. Πες. Ναι, ήταν, δεν θυμάμαι, νομίζω ήσταν Σαββάτων, ναι. Αν θυμάμαι, που εγώ δεν ήξερα ότι θα... Ο Άγιος Γέροντας Εμμέρος ήταν ιερέας. Ναι. Για χρόνια και πολλά. Μόναχος απλώς. Ναι. Και δεν είχε το φύγιο του αρχιμανδρίτη. Και δεν ξέρω ποιος ενημέρωσε τον Μητροπολίτη Νικαίας τότε ότι δεν είχε γίνει αρχιμανδρίτης ο γέροντας. Και μια μέρα αποφάσισε ο Νικαίας να τον κάνει αρχιμανδρίτη. Να του δώσει το φύκιο. Και έτυχε να βρίσκομαι κι εγώ εκεί χωρίς να το γνωρίζω. Πήγα. Πρέπει να ήταν Σαββάτο, να θυμάμαι καλά. Και τότε ήταν... είχαμε δώσει ραντεβού και με την σύζυγό μου να βρεθούμε. από τα πρώτα ραντεβού που αρχίσαμε να βγαίνουμε με τη σύζυγό μου, πήγα στο γέροντα, βλέπω ήταν ο Μητροπολίτης, ήταν αυτά, θα τον έκαναν αρχιμανδρίτη. Ναι, δεν μπορούσα να φύγω. Είχε καθυστερήσει. Εγώ είχα υπολογίσει ότι θα πήγαινα για έναν Εσπερινό, δεν θυμάμαι το τι ακριβώς. Επίεν το ραντεβού με την Αγαθονίκη. Περίμενα, έβλεπα το ρολόι, ξανά βλέπω το ρολόι, λέω, περνάει έναν τέταρτο με καθυστέρηση, μισή ώρα καθυστέρηση, 45 λεπτά καθυστέρηση, λέω, δεν μπορώ να φύγω, λέω, εγώ θα μείνω και ό,τι θέλει ας γίνει. Και τελικά... Έφυγε όταν τέλειωσε πια όλη η ακολουθία και έγινε αρχιμανδρίτης ο γέροντας και πήγα σπίτι και η σύζυγό μου με περίμενε μετά από 45 λεπτά και της εξήγησα, ήταν έτοιμη να με κατασπαράξει όταν της εξήγησα ότι έγινε αρχιμανδρίτης ο γέροντας και έπρεπε να μείνω και τα λοιπά. Δεν υπήρξε πρόβλημα και είμαστε ακόμα μαζί. Δόξα τω Θεώ. Σε κάμαν και 7 παιδιά. Μια άλλη φορά θυμάμαι ο γέροντας ήταν θύμωσε πάρα πολύ γιατί είχε πάει ταξίδι στην Κρήτη. Είχε πάει ταξίδι στην Κρήτη. Ναι. Ο γέροντας του άρεσε πάρα πολύ τα δέντρα, θυμάστε. Ναι, βέβαια. Είχε κήπον και είχε και δέντρα και καρποφόρα δέντρα και τα πότιζε. Κάθε απόγευμα τα πότιζε. Να, όταν πήγαινε εκεί, ειδικά το καλοκαίρι. Τα πότιζε τα δέντρα του και τα λοιπά. Έφυγε για την Κρήτη για μερικές μέρες που έφευγε και όταν γύρισε κάποιος είχε κόψει τα δέντρα. Θυμάμαι, είχε κάτι ωραίες με σπηλιές, μουσμουλιές. Yeah. Εκεί προς τα πίσω προς το ιερό, πίσω εκεί στη γωνία του αυτού. Και όταν γύρισε βρήκε... Τα είχαν σχεδόν κατακόψει, είχαν κόψει σχεδόν όλα τα κλαδιά, είχαν αφήσει μόνο τον κεντρικό κορμό. Και ήταν πολύ στεναχωρεμένος ο γέροντας, γιατί τα αγαπούσαν τα δέντρα. Και ήμασταν με έναν φίλο εκεί και μας έλεγε, κόψαν τα δέντρα, λέει. Του λέει ο φίλος μου, ο πειρασμός γέροντα. Τι πειρασμός, του λέει, άνθρωπος τα έκοψε. πολλά και πολλά, αλλά εντάξει, δεν θέλω να σπαταλήσω το χρόνο. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε. Μαζί. Μια φορά, τώρα που είπε για τον πειρασμό, του εμφανίστηκε λοιπόν ένας άγγελος. Και ξεκίνησε ο άγγελος να τον πενεύει. Είσαι ενάρετος, Πάτερ, και ευαρεστής των Χριστών και, και την Παναγία και έτσι και αλλιώς. Και τα χάσε ο γέροντας που ο άγγελος τον επένευε. Οπότε λέει σε μια στιγμή, για να δείτε αυτά τα γέλια του γέροντα, ήταν σωστικά. Λοιπόν, εγώ λέει, όπως με ξέρεις, μου λέει, ξεκίνησα, μου λέει, να γελώ. Τι άλλο να κάνει ο Ευμένιος, να γελά. Λοιπόν, γέλουν, άρχισε και ο άγγελος να γελά. Και όπως γέλασε ο άγγελος, εδώ λέει, φάνηκε να του λείπει ένα δόντι. Και λέει, δεν είσαι άγγελος, δεν είσαι άγγελος. Το κατάλαβες, του λέει. Σου λείπει ένα δόντι. Και έκανα το σταυρό μου και εξαφανίστηκε. Σου λείπει ένα δόντι. Δεν μπορεί, του λέει, ο άγγελος να είναι ατελής. Ακούς? Αυτός ο άνθρωπος είχε υψηλή κατάσταση, να το ξέρετε. Μην παρασύρεστε δηλαδή που μας που πιάσαμε τα απλοϊκά του και τα γέλια του μόνον. Είχε κατάσταση δηλαδή, τότε ξεκίνησε ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ του Χουσέιν, αν θυμάστε πιο μεγάλη. Τότε για πρώτη φορά ρίξα χημικά. Πήγα και τον ευρύκα και έκλαιε. Τι κλαις, του λέω. Μου λέει, ξεκίνησε ένας πόλεμος που δεν θα σταματά εύκολα. Και δεν του στάνουν τα όπλα, παρά να έχει κάτι υγρά, μου λέει, που στραβώνουν τους στρατιώτες και τον κόσμο. Και μου περιέγραφε το χημικό πόλεμο. Και του λέω, καλά, πού τα ξέρεις, γέροντα, εσύ? Μου τα αποκάλυψε, μου λέει, η Χάρης. Εξεκίνησε ο πόλεμος εκτές. Εμάθαμε εμείς για τα χημικά ένα μήνα μετά. Για την Κύπρο το 1974 ο γέροντας ήταν πολύ νέος. Άμα γεννήθηκε Χριστόδουλε το 1931, πόσος ήταν το 1974? 43 χρονών. Και τους έλεγαν η Χούντα τότε των Αθηνών, οι μέτερε δυνάμεις προελάβουν και νικούν στην Κύπρο τους τα τουρκικά στρατεύματα. Ερχόταν οι λεπροί που ακούαν τα ραδιόφωνα. Νικούμε στην Κύπρο, του λέει, προελάβουν τα στρατεύματά μας. Πήγαινα και εγώ, μου λέει, να κάνω δοξολογία στην εκκλησία. Τι να δω, μου λέει, όλες οι εικόνες έκλαιαν. Τώρα που ακούτε ότι κλαίνουν εικόνες, που μιούνται καντήλια, όλες οι εικόνες, μου λέει, έκλαιαν. Τα καντήλια έκαναν, λέει, ανάποδες κινήσεις, ενώ ήταν η σωστή, έτσι, η κυκλική. Έκαναν μιαν έτσι, μιαν έτσι, μιαν άλλο, μερικά, λέει, χύθηκαν. Και κατάλαβα, λέει, μα τι κακό γίνεται στην Κύπρο και δεν μας το λέει. Μετά, λέει, από λίγες μέρες, επήγαινε να προσευχηθεί και ήταν τόσο το βάρος που αισθανόταν από την Κύπρο, ο πόνος, η θλίψη που ελιποθύμησε. Και τον βρήκαν το πρωί λιπόθυμο μέσα στην εκκλησία και τους είπε, ψέματα μας λένε, παραπληροφόρηση ήταν από τότε, ψέματα μας λένε, στην Κύπρο μεγάλον κακό γίνεται. Από πού το ξέρεις? Μου το έδειξε ο Χριστός. Του εφανέρωνε ο Χριστός την κατάσταση που είχαν οι κεκοιμημένοι. Ποιοι ήταν στην κόλαση και ποιοι ήταν στον παράδεισο. Δεν έλεγε εύκολα όμως. Ο άλλος πάνω, ο Ιάκωβος, έλεγε εύκολα. Έτσι. Μπορούσες του Αγίου Ιακώβου να του πεις. Κατάλαβες, εγώ του είπα για τον αδελφό μου τον Πέτρο και μου είπε.
σας είπα άλλη φορά, έτσι, ο Ιάκωβος, ο Ευμένιος δεν έλεγε εύκολα. Αλλά άμα ενθουσιαζόταν κάποτε, κάποτε, ήταν ποταμός. Και το καλό μου που είχα μνήμη και έτσι συγκράτησα πολλά. Έναν άλλον σπουδαίο, σπουδαίο πολύ αυτό, λίγοι το έχουν τούτο. Μου λέει δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, αλλά κάποτε κάποτε βλέπω και μπροστά μου και την ίδια ώρα βλέπω και πίσω μου, βλέπω και πάνω, βλέπω και κάτω. Τον που είπε προηγουμένως ο Χριστόδουλος, ο κυκλικός, η καμπύλη, η σφαίρα, η σφαιροειδής όρασης. Εγώ δεν ήμουν της φυσικής. Επειδή όμως σε μελετούσα τον Άγιον Ισαάκ, τον Σύρο, του λέω, εφαίνεται, του λέω, Γέροντα, κάποτε κάποτε γίνεσαι κι εσύ, όπως λέει ο Άγιος Ισαάκ, ο Σύρος, όλος ο οφθαλμός. Όλος ο άνθρωπος γίνεται ένας οφθαλμός. Και βλέπει περιμετρικά. Λοιπόν, μόλις του είπα, γίνεσαι κι εσύ όλος οφθαλμός, όπως λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, μα εγώ αποκλείεται. Αυτό είναι το τελευταίο που θέλω να καταλήξω μαζί σας απόψε. Μόλις αντελήφθη ότι μέσα από την ανάλυση που του έκαμα υπήρχε νηπόνια ότι είναι Άγιος ή ότι είναι προχωρημένος πνευματικά, μα είναι δυνατόν να συμβαίνει σε μένα, κάτι άλλο είναι, είναι πλάνη. Προτιμούσε να είναι πλανημένος. Όταν δε μελέτησε τον Άγιον Ισαάκ και κατάλαβε ότι δεν είναι πλάνη που τη χαρά του, έκαμε τρεις ημέρες και τρεις νύχτες να κοιμηθεί και να φάει. Έβλεπε τον Άγιο Πορφύριον όταν λειτουργούσε, ότι λειτουργούσε με αγγέλους. Και ήταν τόσο απλός που πάει μέσα στο ιερό όταν τέλειωσε η λειτουργία και του λέει, μα τι μεγάλη χάρη σου δώσε Πάτερ Πορφύριον Θεός να λειτουργάς με αγγέλους και αρχαγγέλους. Και πού το ξέρεις εσύ, του λέει. Τώρα που λειτουργούσες τα έβλεπα. Του λέει και ο ιερό, ο Πορφύριος ήταν μανούλα στην ηρωνία. Λοιπόν, του λέει, τι μεγάλη χάρη και εσύ να τα βλέπεις και εγώ να μην τα βλέπω. Έτσι. Τώρα για την ταπείνωση και τελειώνω. Εψές, οι ψάλτες μας έψαλαν πολύ ωραία και τους ευχαριστούμε. Άκουσα το δοξαστικό του Πλαγίου Δευτέρου πριν το σώσον ο Θεός τον λαό σου. Το έγραψε ένας κριτικός, όχι μόνο το δοξαστικό, όλη την ακολουθία, οφείλουμε να τον ονομάσουμε και να τον ευχαριστήσουμε. Κάποτε ο αγαπητός μου Μάριος, ο πρωτοψάλτης μας, ο Αντωνίου, μου είπε, μη θαυμάζεις πολύ την ψαλτική τέχνη. Η ανώτερη εκκλησιαστική τέχνη είναι η υμνογραφία. Αυτό μου είπε. Λοιπόν, αυτός ο υμνογράφος που έγραψε αυτήν την ακολουθία του Αγίου Ευμενίου και ήταν η δεύτερη που έγραψε, λέγεται Ιωάννη Τσιλιμεγκάκης. Είναι κοσμικός, ευσεβής άνθρωπος. Τον εγνώρισα μέσα από το διαδίκτυο. Και σε συνεργασία με τον πρωτοψάλτη μας τον Μάριον ευγήκε αυτή η εξαίρετη ακολουθία, υμνολογία για τον Άγιο Γέροντά μας, που αποδίδει περισσότερον όχι την τοπικότητα να πενεύει την Κρήτη, ενώ είναι κριτικός, είδετε πόσα λίγα λέει για την Κρήτη, όπως κάνουν άλλοι υμνογράφοι. Ούτε και χρησιμοποιεί γλώσσα που να μην την καταλάβει ο απλός κόσμος. Περιγράφει την πνευματική πορεία του Γέροντα. Αυτό μου άρεσε. Πώς αυτόν το παιδί που είδετε στη φωτογραφία, ο Κωστάκης,
από την Εθιά, από τα αστερούσια όρη, έφτασε να γίνει ο Άγιος Ευμένιος και να έχει τόσα πολλά θαύματα και να αποκαλείται ο νέος Θεράπων, ο νέος Άγιος Ανάργυρος της Εκκλησίας. Σήμερα με πήρε τηλέφωνο ένας από την Αμερική, φίλος μου, και λέει, έχει, το πρωί λέει που θα ξυπνούσε, τον είδε. Αυτός δεν ήξερε τον Άγιο Ευμένιο, αλλά παλαιότερα είδε μία φορά τον Άγιο Πορφύριο. Τώρα στην Αμερική, στο Μαϊάμι της Αμερικής. Και γυρίζει και του λέει, του Αγίου Ευμενίου, σήμερα το πρωί, «Σε ευχαριστώ», του λέει, ενόμισε πως είναι ο Άγιος Πορφύριος. Του λέει, «Σε ευχαριστώ, Πατέρ Πορφύριε, που παραβλέπεις την αμαρτωλότητά μου και έρχεσαι στη μακρινή Αμερική να με παρηγορήσεις και να με ενισχύσεις». Και πιάνει κάτι γέλια, λέει, που κατάλαβα ότι δεν ήταν ο Πορφύριος. Πάλι τα γέλια. Λοιπόν, και του λέει, «Μα δεν είμαι ο Άγιος Πορφύριος, είμαι ο Άγιος Ευμένιος». Ναι, μια φορά πριν σας διαβάσω για τον υμνογράφο, σας είπα, του άρεσαν τα ταξίδια. Κάθε λίγο διάκοπο να πάμε, όχι μόνο τα εκτός Ελλάδος, και γύρω από την Αττική είναι γεμάτη μοναστηράκια. Και πηγαίναμε, ιδιαίτερα στα γυναικεία μοναστήρια. Τακτικότατα πηγαίναμε στον Άγιον Εφραίμ, στη Νέα Μάκρη. Η Μακαρία, δε, η Αγία Μακαρία, η Αγία Μακαρία, που και αυτή θα γίνει εικόνα να την προσκυνούμε. Τι να σου πω, μου έλεγε, «Διάκο μου, πάτερ μου, όμοιρέ μου, σε ευχαριστώ που μου φέρνεις το πρόβατον του Χριστού στην αυλή μου». Τέτοια αντίληψη είχε περί του Αγίου Ευμενίου. Οι Άγιοι αναγνωρίζει ο ένας τον άλλο. Επήγαμε και σε ένα μοναστήρι πρώτη φορά. Λοιπόν, πηγαίνουμε, οι καλογριές, «Ο Πάτερ Ευμένιος είναι παιδιά, εμείς είμαστε φοιτητές τώρα». «Ναι, να κάνουμε σύναξη», λέει η γερόντισσα, «να μαζευτεί όλο το μοναστήρι δηλαδή». Ήρθαν καμιά νοικοσαριά καλόγριες, κάτσα γύρω γύρω από τον γέροντα. «Τι να σας κεράσουμε, τι έχετε», τους λέει. Ο γερόντας είχε διαβήτη. Όλοι οι διαβητικοί θέλουν γλυκό. Αν έχει γλυκό, γερόντα του λέω, «Δεν εσύ τι θέλεις, άσε με εμένα». Λοιπόν, γλυκό. Φέραμε μας γλυκό. Πολύ ωραίο το γλυκό. Γερόντα του λέει, «Εσύ», του λέει, «που έζησες κοντά στον Άγιο Νικηφόρο». «Καλός ο Πάντερ Νικηφόρος, καλός ο Πάντερ Νικηφόρο». Δεν ήθελε να μιλά πνευματικά. Εκτός εάν ενθουσιαζόταν και του έφευγαν στημένες κουβέντες, κηρύγματα, ομιλίες, δεν του άρεσε. Λοιπόν, «Καλός ο Πάντερ Νικηφόρος και τον γλυκό ωραίο». Ξεκίνησε τα χαζά. Κάποτε για να γλιτώσει που τον έπαιρνουν κάποιο αρχιμαντρίτη, τον εκέρασε καφέ και μετά ξεκίνησε να πίνει ο ίδιος καφέ και αντί να βάλει τον καφέ εδώ, τον έβαζε εδώ και έτρεχε τον, ο καφές στα γένια και έπεφτε και του έλεγε, έκαμε έτσι μετά τα χαμού να καθαριστεί, «Έπεσε ο καφές, έπεσε ο καφές, εσύ καθαρός είσαι, καθαρός είσαι». Και τον λέρωνε και τον αρχιμαντρίτη. Και ο αρχιμαντρίτης έκανε, «Πάτερ, πάτερ, πάτερ». Ναι. «Καθαρώσεις, καθαρώσεις. Εγώ είμαι πιο ακαθαρτός», έλεγε. Λοιπόν, στο μοναστήρι των γυναικείων οι καλόγριες ήθελαν ντε και καλά πνευματικά. Να τους πει πνευματικά. «Τι να πούμε, τι να πούμε. Ωραία που είναι εδώ. Ωραία. Ωραίο και το γλυκό». Εφαεδίου εντωμεταξύ. Λοιπόν, «Ωραία, πολύ ωραία». Και αρχίζει να γελά. Το γέλιο ήταν το τελευταίο του καταφύγιο. Για να κρύψει, καταλάβες, οτιδήποτε πνευματικό. Λοιπόν, οπότε αρχίζουν και οι καλόγριες να γελούν. Λοιπόν, γελάτε, γελάτε. Από τα γέλια πήγαμε στα χάχανα. Χάχανα ο παππούς, χάχανα οι καλόγριες.
από τα χάχανα επήγαμεν εις τους λιγμούς. Λοιπόν, να τρέχουν οι μίξες του και να πέφτει κάτω που τες έβλεπεν τις καλόγριες να γελούν. Λοιπόν, και εκείνες να χαίρονται και να γελούν που έβλεπαν τον γέροντα να γελά. Λοιπόν, σας λέω, εθύμιζε αρχαία ελληνική κωμωδία του Αριστοφάνη. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε τα... και δεν είπεν τίποτα πνευματικό, τίποτα λέξη, ωραία τα είπαμε, χαίρετε. Αυτά ήταν. Τώρα το τελευταίο. Αυτός ο άνθρωπος, ο τόσο χαρούμενος, που στο ωραίο μοναστήρι του Μακρινού, οι καλόγριες, πότε πήγαμε, λείπει ο διάκος, δεν είναι εδώ ο διάκος μας, ο άλλος, ο παλιός, ο, ναι, μα πότε πήγαμε εις ο Μακρινών. Τώρα τελευταία που με βάλαν και μιλούσα και που τα γέλια λαλή γερόντισα, το διασκεδάσαμε σήμερα. Ναι, το 18. Και με βάλαν να μιλήσω, επίαμε για την αγιοκατάταξη του Αγίου Ιακώβου. Και αντί να μιλήσουμε για τον Άγιον Ιάκωβο, οι καλόγριες ήθελα για τον Ευμένιο, για να γελάσω. Τι νομίζετε, σήμερα να κάνεις τον άλλον να γελάσει, είναι ιεραποστολή. Είναι ιεραποστολή. Είναι έτσι η μου. Έτσι. Ή να τον κάνεις να ζημηθεί. Και αυτό η Ιεραποστολή είναι, αν έχει αϊπνίες. Λοιπόν, διότι λέει ο διάολος μας θέλει θλιμμένους. Καταθλιμμένους, μαραντζασμένους, μουτρωμένους, όπως είναι εκείνος. Αχάρους. Δεν είναι τυχαίο που η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι αποτέλεσμα της χάριτος δηλαδή. Χάρις. Και χαρά είναι η ίδια ρίζα. Δεν μας θέλει χαρούμενους. Δεν μπορεί να είσαι χριστιανός και να μην έχεις χαρά. Δεν γίνεται. Πρόβλεμ. Λοιπόν. Και θέλαν οι καλόγριες του Μακρινού να μιλήσουμε για τον Άγιον Ιάκωβο και τελικά καταλήξαμε να μιλούμε τώρα στην τράπεζα 100 καλόγριες. Λοιπόν, η γερόντισσα και είναι αυστηρή, η μακαριστή Μακρίνα, που έχει μείνει την τελευταία. Λοιπόν, οπότε ξεκίνησα εγώ να κάνω αναπαραστάσεις. Μα και ο Ιάκωβος δεν ήταν λίγο στο γέλιο. Λοιπόν, οπότε σε μια στιγμή οι καλόγριες εγελούσαν πάρα πολύ δυνατά. Η γερόντισσα θυμήθηκε την καλογερική σοβαρότητα. Σοβαρότης! Λέει, αμέσως σταμάτησαν όλες. Μετά είπα ακόμα κάτι, πάλι γέλια. Αδελφές σοβαρότης! Λαλό Παναγία μου, θα μου κάνει και ένα παρατήρηση όπου και να είσαι. Λοιπόν, και όμως, φεύγοντας, της λέει ο Πάτερ Ιάκωβος, ο αρχιμανδρίτης μας, καλά επεράσατε με τον Δεσπότη, έβαλαν τους αλλού εκείνους να φάνε, αλλά ακούαν τα γέλια και ζηλεύαν. Λοιπόν, του λέει, καλά επεράσατε με τον Δεσπότη μας, του λέει, ωφεληθήκατε, και του λέει, τι καλές καλέ, του λέει, ωφεληθήκαμε, το διασκεδάσαμε. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, που και μόνο να διηγήσει γι' αυτόν η χαρά είναι στην καρδιά και στο στόμα. Λίγοι γνωρίζουν και τελευταία αναδείχθηκε ότι το 1960-61 που ήταν 30 χρονών έχοντας δίπλα του έναν Άγιον Νικηφόρον επερηφανεύτηκε ότι αγίασε. Ακούτε? Να μην λέμε μόνο τα θαύματα και τα θαυμαστά. Πόσο πρέπει να προσέχουμε. Γι' αυτό μου έλεγε, γιέ μου να θυμάσαι, η προσευχή είναι ανώτερη, η προσοχή είναι ανώτερη από την προσευχή, όταν είσαι νέος. Ακούς, Γιάκο, όταν είσαι νέος, η προσοχή
είναι ανώτερη από την προσευχή. Εγώ μου λέει, παρόλο που είχα δίπλα μου έναν Άγιο Νικηφόρο, παρόλο που επέρασα μια λέπρα, ορφάνια, φτώχεια, μιζέρια, επερηφανεύτηκα στα 30 μου ότι ενίκησα τα πάθη. Γιατί μου λέει δεν είχα καμία κίνηση εμπαθή μέσα μου, ούτε σαρκική, ούτε θυμών. Είχα συνεχή χαρά, λέει, ταπείνωση, απλότητα. Και είπα σε μια στιγμή, λέει, που κατέβαινα τις σκάλες του αναρωτηρίου, Πάτερ Σοφρόνιε, αυτόν που λένε ότι αγίασες, φαίνεται αγίασες. Αμέσως, λέει, τρώω ένα χαστούκι δυνάμενο, αόρατο, και δαιμονίστηκα. Δεν ήταν παπάς, ήταν απλώς μοναχός τότε. Σοφρόνιος. Μου κάνει εντύπωση η ταπείνωση του Αγίου Νικηφόρου. Εν μπορούσε Πάτερ Μιχαήλ έναν έτσι να κάνει. Ας μην ήταν παπάς ο Άγιος Νικηφόρος. Αν όχι έτσι που κάνουμε εμείς, έτσι. Όπως κάνουν οι λαϊκοί. Έτσι, να σταυρώσει. Αφού διέτασε τα δαιμόνια ο Άγιος Νικηφόρος και τον υπάκουα, πόσους είδεν να ξορκίζει και να θεραπεύει ο Άγιος άθλημος της Χίου. Δεν το έκαμε. Εκρύφτηκε. Οι Άγιοι τους αρέσει το κρυπτόν, το αφανές, το άδοξον. Αυτά εμείς δεν τα καταλάβαμε. Δυσκολευόμαστε, γιατί η Ευρώπη μας έμαθε να θέλουμε τη φήμη του Δήμου και των σοφιστών. Και τα χειροκροτήματα και τα πενέματα. Δυστυχώς, είμαι θα πάρα πολύ άρρωστη. Πιο πολύ από ό,τι νομίζουν. Λοιπόν, και τον έπιασαν, τον έδεσαν με αλυσίδες. Ήτανε χειροδύναμος, σας είπα, πατέρας του, ο κύριος Γιώργης, ο Σαριδάκης. Τον έδεσαν και τον επήγαν με καράβι στο κατάστρωμα, στην Κρήτη, στην πατρίδα του. Πώς τον ανέβασαν οι άνθρωποι το 1960 σε εκείνα τα βουνά της Εθιάς, που με το λεωφορείο να πας, ζαλίζεσαι. Μπράβο τους, οι συγγενείς του. Ήρθαν τα αδέλφια του και τον έπιασαν. Τον επήγα στο χωριό και αποφάσισαν, αφού τον είδαν ότι εφώναζεν, είχε δαιμόνιων αποκαλυπτικών, έλεγε τις αμαρτίες των ανθρώπων. Εσύ που κάμες έτσι, εσύ που κάμες έτσι. Φοβερό δαιμόνιο, αρχοντικό δαιμόνιο. Λοιπόν, και τον αποφάσισαν και τον έδεσαν πάνω σε ένα μουλάρι και τον επήγα στο μοναστήρι του Κουδουμά. Πολύ δύσκολη διαδρομή. Μέχρι σήμερα ο Μάριος που επήγε μου κουνά το κεφάλι του. Λοιπόν, εκεί τότε ζούσαν δύο Αγίοι, φίλοι του Αγίου Ευμενίου. Ο γέρο Νικόδημος, ο πνευματικός, κρίμα που δεν σου είπα, μια φωτογραφία, αν έχω φωτογραφία, άλλη φορά, δεν πειράζει. Ο γέρο Νικόδημος, ο πνευματικός, και ο γέροντας Αναστάσιος, ο Κουδουμιανός. Ο Νικόδημος ήταν, είχε ηλικία, ο Κουδουμιανός ήταν συνομήλικος του γέροντά μας του Ευμενίου, αλλά Άγιος άνθρωπος, ασκήτευσαν μαζί στα σπήλαια του Κουδουμά και τον ευλαβήτουν πάρα πολύ τον Ευμένιον ο Αναστάσιος. Τον θεωρούσε Άγιο και έκανε προσευχή πολύ ο γέρο Αναστάσιος. Ναι, τον Αναστάσιον εδώ, να τον πάτερ μου, κατάλαβες ποιος είναι. Με την κρατά την εικόνα, να τον εδώ, έτσι.
Άστο εδώ. Ας είναι και ο Αναστάσιος. Αυτός εδώ. Ο Αναστάσιος έκανε προσευχή και νηστεία για το φίλον του τον Σοφρόνιον και ο άλλος ο Παπα Νικόδημος έκαμε τον ιερέα και διέβαζε ευχές και ελευθερώθηκε ο γέροντας. Έκτοτε η Παναγία του Κουδουμά έγινε το δεύτερο του σπίτι. Γι' αυτόν και έκανε πολλές δωρεές σε αυτήν την Παναγία ο γέροντας. Γι' αυτόν και ο καλός υμνογράφος, ο Τσιλιμανκάκης, σε αυτόν το δοξαστικό περιγράφει όλον τον αγώνα που έκαμε αυτός ο άνθρωπος. Όποιος θέλει να καταλάβει τον Άγιον Ευμένιον, πρέπει να καταλάβει τι σημαίνει να δαιμονιστείς. Σημαίνει κατέβηκε στην κόλαση. Όλος ζωντανός. Τον ευθόνησε ο σατανάς, διότι είδε την πορεία του, είδε την εξέλιξη, όχι την είδε, την υποψιάστηκε. Να μην λέμε πράγματα που δεν είναι σωστά. Δεν βλέπει ο σατανάς το μέλλον, το υποψιάζεται. Πότε πέφτει μέσα, πότε πέφτει έξω. Και λέει εδώ τη Σιλιμανκάκης, μπράβο, ήβρες το ρε, ουδέν ανίατον δια τον κούκολ. Ο Κύπρος μας. Κούπρους. Αυτός είναι ο Πάτερ Νικόδημος. Ο Πάτερ Νικόδημος ήταν ο πνευματικός του Αγίου Ευμενίου και ποιου άλλου, του Αγίου Παϊσίου. Έκαμε χρόνια στο Άγιον Όρος. Γιατί? Μόλις Πάτερ Μιχαήλ μου έβγαλε το δαιμόνιο του Πάτερ Σοφρόνιου, του μετέπειτα Ευμενίου, εγέμισε η φήμη του σε όλη την Κρήτη. Μάλιστα. Επίετε μαζί. Να έχετε την ευχή μου. Λοιπόν, και τι κάμνει ο άνθρωπος που ήξερε τι σημαίνει αγιότητα. Ότι η αγιότητα της αρέσει να κρύβεται. Να μην φαίνεται. Σηκώθηκε και πήγε στο Άγιον Όρος. Στην πιο απλησία στην περιοχή, στην Καψάλα. Και τον αντελήφθηκε ένας δεσπότης Άγιος που ήταν εκεί και ασκήτευε και ο δεσπότης, ο Ναθαναήλ. Και αυτός ο δεσπότης, Κώστα, εσύ που ξέρεις τα αιωρίτικα, έκαμε 40 χρόνια στο Άγιον Όρος, τρεις έκαμε μόνο πνευματικούς. Οι άλλοι είπε, δεν κάνουν για πνευματική. Ακούεις, στο Άγιον Όρος, τρεις μόνο. Ο ένας ήταν ο Γερό Νικόδημος. Τον έκαμε πνευματικό. Όποιο αιωρίτη θέλεις τώρα πες, νέου ή γέρο. Νικόδημος, ο πνευματικός, ο Κρίς, ο κριτικός. Τον ξέρουν όλοι. Όσον ήταν εις το Άγιον Όρος, ο Άγιος Παΐσιος, κοντά του ξομολογείται. Ήταν και γείτονες, δεν ήταν μακριά η Καψάλα από την Παναγούδα. Και ο Άγιος Ευμένιος, ένα μήνα το χρόνο, έκλειε, Πάτερ Ιωάννη μου, εκεί τα κελάκια του. Πού πας, γέροντα? Θα πάω στο γέροντά μου, τον Νικόδημο. Λοιπόν, τι τάξη είχε ο Νικόδημος? Όλη νύχτα διέβαζε 5 ώρες ακολουθία με κυρίαρχον το ψαλτήρι. Όταν ευλέπα, οι γείτονες ακούα και ενοχλούντα. Μόλις ευλέπαν τον Ευμένιο να καταφθάνει, σου λέει είχαμε ένα να κάνουμε τους δυο. Ένα μεν τσιμηθούμε απόψε. Λοιπόν, και του έλεγα, Πάτερ Ευμένιε, χαμηλά τις ακολουθίες να τις διαβάζετε. Διαβάζετε εσείς και σύγονται οι τύχοι. Και τους έλεγε, μα δεν είμαστε εμείς, οι διαόλοι τους σύγουνε. Σκεφτείτε δύο Άγιε, την νύχτα να προσεύχονται μαζί. Γι' αυτό όταν πήγα στο Όρος και είπα και σε νέους καλογέρους και σε παλιούς, ο πνευματικός που βρήκα είναι ο Ευμένιος και επειδή δεν μιλά, μανίαν εμείς οι Ευρωπαίοι, λόγια, 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 σπάσαν τα ρολόγια. Να βρούμε λόγια, λόγια.
Ενώ αυτό το παιδί είναι εκεί που δεν μιλά, μπορεί να βρει πιο πολύ Θεό που μένα, που είμαι τσιλόγας. Καταλάβατε πως είναι ο Θεός μας. Λοιπόν, τέλος πάντων, δόξα τω Θεώ, είναι στον Κρουσόνα. Όταν εγέρασε πολύ, εκατέβηκε σε έναν εκεί στο χωριό του, τον Κρουσόνα, ορεινό χωριό της Κρήτης, και είναι ο τάφος του εκεί. Και πήγα και του έκαμα τρισάγιον και πήρα μία πέτρα και την έχω στο κελί μου και όποτε έχω καμιά έτσι κανένα μαράζι, κανένα θυμό που με πιάνει τακτικά, λοιπόν πιάνω την πέτρα και σταυρώνουμε. Εσύ του λέω που είσαι ξορκιστής, βγάλε το θυμό, το δαιμόνιο της θλίψης, του μαραζιού, του θυμού που έχω μέσα μου. Και αυτός είναι Άγιος. Ποιος τον ξέρει, ο Θεός τον ξέρει. Και ελάχιστοι, ελάχιστοι, ελάχιστοι. Τώρα, όλο λέμε το τσιλιμαγκάκι να τον τελειώσουμε και να τον τελειώνουμε. Ακούτε το επιτέλους, το δοξαστικό, και τελειώσαμε. Δυσμενεστά του υπεχθρού, εν νεότητη δεινώσε τρόθης θεοφορευμένιε. Λέει στα νέα ελληνικά να το αποδώσουμε. Θεοφορευμένη, λέει του. Ετρώθης, επληγώθηκες δηλαδή. Από πολύ δύσκολων εχθρών στα χρόνια που σου νέος. 30 χρονών, νεότητη. Αλλά ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Που εδαιμονίστηκε δηλαδή. Εν τω που θέλει να του πει. Ταπείνωσιν Αγίαν κατέμαθες. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτών, έμαθεν την Αγία ταπείνωση. Όθεν και αγώνων πνευματικών, νικηφόρος εξήλθες και μυριάσι πιστών ευμένος διοικώνη σας. Όθεν τότε και με πολλούς αγώνες πνευματικούς, εξήλθες νικηφόρος, νικητής και μυριάσι πιστών, χιλιάδες πιστούς, ευμενός διοικώνη σας, με καλή διάθεση, που λέμε στην Κύπρο καλογέλαστα, καλογέλαστος όπως ήταν, το όνομά του και τη χάρη του. Έτσι, διοικώνη σας, υπηρέτη σας, και νυν και τώρα, εν ουρανείς, στους ουρανούς, συνικηφόρο το Οσίο, μαζί με τον Άγιον Νικηφόρο, την Τριάδα νικετεύεται θερμός, του ελεήσε και σώσε τα ψυχάς ημών. Βλέπετε τι είναι ο υμνογράφος. Σε τέσσερις γραμμές η πενταούλα. Εψές συνεχώς ήταν τόσο ωραία, όχι μόνο τα μουσικά, τα λόγια, που σε μια στιγμή πάλι πια είμαι ο πειρασμός, επειδή μονίμως πονώ τα πόδια μου, λέω να μην λειτουργήσω, για να ακούω, λέω, την ακολουθία. Λέω, μα σε καλά, ύστερα του εαυτού μου. Πρώτη επίσημη γιορτή του γέροντά σου και εσύ να κάτσεις να μην ακούεις ακολουθία. Και δόξεσαι ο Θεός, ξεπεράσαμε αυτόν τον δεξιό λογισμό. Διότι μας τυραννούν όχι μόνο οι αριστεροί λογισμοί, αλλά και οι δεξιοί λογισμοί. Δεν είναι πρόβλημα μόνο του Ακέλ, είναι και ο συναγερμός. Και του συναγερμούδαμε. Λοιπόν, εμείς προσέχουμε από όλους. Αυτά είχα να πω στην αγάπη σας. Αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, εγώ έχω κέφι. Έτσι. Άτε κορί μου, παιδί με δυνατή φωνή. Α. Ρωτάει η κοπέλα, ξαναπες. Να το ξαναπώ, ναι. Ναι, ο Άγιος είχε μνήμη που τη στιγμή που δαιμονίστηκε, ναι, ως την ώρα που έγινε ο εξορκισμός και σου μετά πω, που θεραπεύτηκε. Επειδή έχω λίγη εμπειρία με δαιμονιζομένους, δεν είναι σε όλους ο ίδιος βαθμός μνήμης. Άλλοι, ναι, έχουν μνήμη και θυμούνται. Άλλοι θυμούνται λίγα, άλλοι δεν θυμούνται καθόλου.
Εάν το δαιμόνιο είναι μεγάλο δαιμόνιο, δεν θυμούνται τίποτε. Αρχοντικό. Αν είναι μικρό δαιμόνιο, διότι έχει και μικρά και μεγάλα δαιμόνια. Όπως εκατέπεσαν τότε, που εκατέπεσαν με τον Μιχαήλ Αρχάγγελο που είπε «Στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου», ήταν από διάφορα τάγματα που έπεσαν. Τον που λέμε αρχοντικό μεγάλο δαιμόνιο, ήταν αυτόν το οποίο είναι από τα πάνω τάγματα. Λοιπόν, φαίνεται του Αγίου δεν ήταν πολύ μεγάλο δαιμόνιο. Είχε χάρισμα αυτό να προφητεύει. Ο ίδιος απόφευγε να μας περιγράφει. Αυτά που ξέρω είναι από τους συνασκητές του, εκεί που επηγαίναμε. Ο ίδιος απόφευγε να μας μιλάει αυτήν την κατάσταση. Επίσης εδιέβαζε εξορκισμούς και γένοντουσαν καλά, τελείως καλά, αλλά του έκαμνε πάρα πολύ μυστικά και όχι εκεί, σε άλλα μοναστήρκα της Αττικής. Να με φαίνεται. Φτύχαν αγωνία αυτοί οι άνθρωποι να μην ακουστεί το όνομά τους, ότι είναι Άγιοι. Γι' αυτόν και έκαμνε τρελίτσες, και όλα αυτά τα γέλια που σας είπα, δεν ήταν μόνο αποτέλεσμα της χαράς και της χάριτος. Ήταν και αποτέλεσμα να οχυρωθεί με ταπείνωση. Γιατί όταν ξέρεις την παροιμία που λέει «Όποιος καεί, μετά φυσά και το γιαούρτι». Λοιπόν, όποιος καεί στο χυλό λέει, μετά φυσά και το γιαούρτι. Λοιπόν, αυτός έτσι ήταν. Γι' αυτόν και είχε μεγάλη αγωνία να μην κρίνουμε ούτε τα καλά. Δηλαδή να πω εγώ τώρα, αν πολλά καλό το νερό του Αγίου Νικολάου. Εάν έλεγα πολλά καλό το νερό, είσαι μες στο πνεύμα του. Εάν έλεγες του Αγίου Νικολάου, όλα τα νερά είναι καλά. Κατάλαβες? Λοιπόν, ο Άγιος λοιπόν, εγώ αυτό που εισέπραξα από αυτόν, είναι ότι επήγε πιο βαθιά τα πράγματα. Δεν ήταν το ζήτημα η μνήμη, ανεθυμάτου. Ότι να μην ξαναέρθουν οι προϋποθέσεις του δαιμονισμού. Δηλαδή να μην υπερηφανευτεί, να μην κρίνει. Γι' αυτόν και είχε τέτοια έγνοια και αγωνία. Να μην μας ακούσει εμάς ή με το διορατικό του. Που είχε, πάρα πολύ διορατικό που είχε ο Ευμένιος. Έτσι. Να μην κρίνουμε εμείς. Για τη μνήμη δεν μου είπε κανένας, ούτε από τους συνασκητές. Κάτι άλλο, αρκετά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας. Να έρθετε όσοι θέλετε, εις ανάμνηση της παρουσίας σας, να πάρετε και μία μικρή εικόνα του Αγίου Γέροντος Ευμενίου. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασιν ζωήν χαρισάμενον. Οι εικόνες είναι να χρειαστούμε τζάντες.